Τι εδώ έγινε, αγάπη. Τι γεια έγινε, αγάπη. Γεια σου, ρε Νίκο. Δηλαδή, τελειώνουν οι Ευρώπες. Κάποιοι από μέσα μας λέμε, εντάξει, γλιτώσαμε τουλάχιστον από κάτι. Ωραία. Ξαφνικά σήμερα είμαστε εδώ πάλι. Ενώ η Ευρώπη τελείωσε πριν τρεις μέρες. Τι γίνεται. Φίλε, έχει πρωτάθλημα. Είναι κρίσιμο παιχνίδι. Πολλά κρίνονται σήμερα. Πολλά έπρεπε να πάει. Σήμερα. Ναι, είναι κρίσιμο. Δεκέμβρη μήνα. Έπρεπε να πάει. Μας γλεντάτε. Διπλή αποστολή έπρεπε να πάει. Μας γλεντάτε που κρίνονται πολλά σήμερα. Ήμουν έτοιμο να πω κι εγώ, αλλά λέω άντε θα κάτσω πίσω. Κατάλαβε πώ κρίνονται πολλά σκεφτήκαμε. Σήμερα, λες και είναι Μάρτιο, Απρίλιο, ξέρω εγώ. Και... Είναι κρίσιμη αγωνιστική. Τι κρίσιμη αγωνιστική, είναι 14η αγωνιστική. Όχι, είναι κρίσιμη. Καταρχά, Νίκο, έτσι όπω είναι το πρόβλημα, 14, κάθε αγωνιστική. 14, ναι. Ναι. Κάθε αγωνιστική είναι κρίσιμη. Ποια δεν είναι. Εσύ έχει άλλα 17 παιχνίδια με το σημερινό. Τι κρίσιμη. Δεν πειράζει. Πάρ το σημερινό και βλέπουμε τα επόμενα. Λιβαδιά, περίεργα πράγματα εκεί. Δεν είναι. Δεν είναι πολύ ωραία. Κάθε σχεδόν περνά. Πώ περνά όμω, από την ψυχή σου στόμα. Ναι, η δουλειά σου γίνεται. Γιατί στη Λαμία πώς πέρασε την προηγούμενη φορά. Όπως στη Λαμία φίλε θα είναι. Αυτό βλέπω. Λες, θα μας βγει λίγο η πίστη σήμερα. Αλλά ελπίζω τουλάχιστον να είναι πάλι το αποτέλεσμα ίδιο. Γιατί κάπως Δευτέρα. Έτσι. Λόγω του αγώνα στην Πέμπτη. Γιατί θέλουν να μας ταλαιπωρούν. Τι Δευτέρα ρε παιδιά. Περνάει όλο το Σαββατοκύριακο και δεν έχεις αγώνα. Και έχεις Δευτέρα. Υπάρχουν και κάποιοι μπασκετικοί. Οι οποίοι έχουν αγώνα κάθε τρεις μέρες. Δηλαδή δεν προλαβαίνουν να σηκώσουν κεφάλι από τους δικούς τους αγώνες. Έρχονται για κάτι ποδόσφαιρα και κολλάνε κάτι Πέμπτες, κάτι Δευτέρες, κάτι τέτοιο. Ναι, τι ναι. Πράγματα δεν έχει. Την Πέμπτη. Γενικά αυτή η εβδομάδα είναι πολύ ωραία. Εμείς δεν θα κάνουμε ποτέ. Αυτή η εβδομάδα είναι πολύ ωραία τα πράγματα και δεν υπάρχει ένα απόγευμα. Αλλά είναι πολύ ωραία. Α, η Τετάρτη. Είναι καινή η Τετάρτη, εντάξει. Δεν έχει κάτι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Εμείς ακολουθούμε, αγάπη, το θέμα είναι. Καταρχάς ο κόσμος θέλει να έχει παιχνίδια. Έτσι είναι το σωστό. Οι Αμερικάνοι έτσι το κάνουν. Βάζουν παιχνίδια διαρκώς, δεν ξέρουν αυτοί. Και τώρα έχει διακοπή μετά όμως. Τελευταίο μάτς για ποδόσφαιρο παίζει Κυριακή. Ποδόσφαιρο παίζει Κυριακή και μετά. Τέλος. Μετά αρχές Γενάρη. Δεν έχει βγει. Μετά δεν έχει βγει τα Γενιού, κάτι τέτοιο. Κάτσε να δούμε άμα έχει βγει. Όχι, πριν πρέπει να είναι. Γιατί ας γνωστόν ο προγραμματισμός είναι πολύ σωστός. Ναι. Και είμαι σίγουρη τώρα που θα μπω στο πρόγραμμα Super League θα υπάρχει. Κανονικά πότε θα είναι η επόμενη αγωνιστική. Και φυσικά. Φυσικά. Δεν έχει πότε είναι η επόμενη αγωνιστική. Φυσικά, περίμενε, ναι. Λογικά δεν έχει. Γιατί έχουν τόσο μπερδεμένα. 16η εμείς θέλουμε. Ναι, φυσικά δεν έχει. Μάλιστα. Δεν υπάρχει. Υπέροχα. Εντάξει, θα είναι τώρα γύρω στις 10. Πότε θα είναι, 10 νομίζω είναι Τρίτη βέβαια. 7 και 8 Γενάρη, 16 Κυπέλλου με ενημερώνει εδώ ένας φίλος και συνάδελφος και δεύτερο σουκού το πρωτάθλημα. Δεύτερο σουκού. Άρα τότε είναι. Κάτσε λίγο, γιατί με τις γιορτές τα έχω χάσει φέτος, λες εσύ αγάπη. Είναι τώρα το επόμενο Σαββατοκύριακο. Μετά το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι τα Χριστούγεννα. Ναι. Ναι. Μετά είναι. Μπάσκετ έχετε, κανονικά. Φυσικά, 30. Φυσικά γιατί δεν μην έχουμε, δεν κατάλαβα. 30 παίζει το μπάσκετ. Μιλάω Ολυμπιακό. Κάτσε ρε παιδί, στο ποδόσφαιρο θα έχει 2 εβδομάδες γεμάτες. Μπορεί και 3. Στο μπάσκετ σταματάει το Champions League. Τελευταία αγωνιστική τώρα είναι. Το πρωτάθλημα τι γίνεται, Νίκο. Δηλαδή παίζει η ομάδα 30 και μετά. Συνεχόμενο. Κανονικά και το επόμενο. Ναι, ναι. Δεν σταματάει δηλαδή. Δεν σταματάει. Γιατί έχει μια πολύ μεγάλη διακοπή κάπου το Φεβρουάριο. Με All Star Game, με εθνικές ομάδες και είναι καμιά διακοπή που κρατάει καμιά 25 μέρες νομίζω. Ναι. Στο πρωτάθλημα. Το All Star Game θα γίνει στην Παλέ. Ναι, μεγάλη μπράβο. Επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία. Εγώ χαίρομαι που φέτος θα έρθει εδώ πέρα το All Star Game. Μπράβο. Μπράβο, καλά κάνεις γιατί είμαστε οι μπασκετομάνε, είναι γνωστά. Φυσικά. Αυτά θέλω να τα λες αυτά. Φυσικά. Όπως φάνηκε για χθες πόσο μπασκετομάνε. Θα είναι μια γιορτή για την πόλη. Τελευταία έχουμε γίνει χαντμπολομάνα από ό,τι βλέπω. Καλό είναι αυτό. Εντάξει, λοιπόν, εδώ είμαστε μέχρι και τις 2. Πάω 24. Εναλλακτικό team Σταύρος και Στέργιος. Καθοδόν νομίζω Σταύρος, ο ένας Σταύρος είναι εκεί. Σταύρος από χθες εκεί κοντά στη Λιβαδιά θα μεταβεί. Στα Πέριξ. Ο Στέργιος θα είναι σε μερικές ώρες. Αλλά τον έχουμε και αυτόν μας λίγο κλίμα. Οπότε λίγο πιο μετά θα πάρουμε έτσι κλίμα. Στη Λιβαδιά θα έχει κόσμο του ΠΑΟΚ, δεν είναι. Ναι. Θα δούμε. Θα δούμε. Ναι, καλά, θα έχει. Θα δούμε. Εισιτήρια θα έχει πάντως. Ναι, εντάξει. Ναι, για φίλους του ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν θα είναι πολλοί αυτοί που θα ξεκινήσουν Δευτέρα. Για να κατεβούν στη Λιβαδιά. Τρεις αλλά... ώρες μου είπαν ότι είναι. Τρεις ώρες, τόσο λίγο. Ναι. Εγώ παιδιά τρεις ώρες. Ούτε εγώ, αλλά είχα στην μυαλό μου κάνα πεντάωρο για κάποιο λόγο. Χρήστο κι όσοι. Είναι τρεις Λιβαδιά, ώρες. Ρε φίλε, πού πέφτει. Είναι κοντά στο Αγρίνιο, ας πούμε. Όχι, καμία σχέση. Πιο ψηλά είναι. Τη Λιβαδιά. Πού πέφτει. Μετά τη Λαμία. Άρα δεν είναι τρεις ώρες. Εστέργιος που έφτει τηλέφωνο τρεις ώρες είναι. Όχι τρεις ώρες τότε, είναι λίγο παραπάνω. Εντάξει, να είναι 3,5 ώρες, 4. Εντάξει. Ναι. Και πάλι τέξει, δεν είναι δύσκολο. Απλά είναι και δηλαδή από τη Λαμία, Χρήστο και όσο αντί να φύγω ευθεία για να κατέβω Αθήνα, πάω δεξιά, ας πούμε. Κάπως έτσι. Είναι κοντά δηλαδή πάντως. Εντάξει. Όπου δεις πολλά άτομα με ένα Φλόρεν, Τόμι Χίλφιγκερ και τέτοια, ρωτάς παιδιά για Ράχοβα, θα σου πούνε αυτή τη στιγμή. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Και θα φανεί του Μακεδόνα και δεν είναι. Μ' αρέσει. Φίλε, το Μακεδόνας μπορεί. Μα στείλει την αγάπη. Το Μακεδόνας που είπες μπορεί να να πιαστεί. Κάνει καμάκι. Μάρια, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλά. Καλημέρα, μια χαρά. Ποιος κάνει περιγραφή?
Σταύρος Κόλκας. Λογικά, αν αισθάνεται καλά, γιατί είναι και ο Στέλιος. Χαλαρή έτσι μετάδοση, ξέρεις. Με Αγίους, με... Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Χωρίς πίεση. Ο Πολιούχος της Λιβαδιάς και τέτοια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είδε ρε φίλε, κάνουμε... ειλικρινά δεν είχα ιδέα που λέει, δεν κάνω πλάκα, παιδιά. Ούτε εγώ, ρε φίλε. Και επίσης νομίζω ότι αν δεν υπήρχε ο Λιβαδιακός. Ναι, δεν ήξερε κανένα. Πολλοί άλλοι δεν θα ξέραμε που είναι Λιβαδιά. Το μόνο λοιπόν... που ξέρω χωρίς να έχω πάει είναι ότι είχε άλλα σουβλάκια που μας το λένε κάθε φορά που γυρνάνε. Είναι γνωστό. Αλλά κατά τα άλλα 13 γνωστό και χιλιοϊπωμένο. Γνωστό και χιλιοϊπωμένο αυτό με το σουβλάκι. Τέλος πάντων, τώρα πέρα από την πλάκα. Όντως το παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό σήμερα. Λόγω του αποκλεισμού τη Πέμπτη, μια κατάσταση που πάνε να δημορφωθεί και όλα αυτά. Θέλει να είναι και να έχει ηρεμία. Ναι, γενικά ο Λιβαδιακός είναι πολύ χαμηλά, είναι πρώτο-τελευταίος. Δεν είναι κάτι το φοβερό, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι και ο ΠΑΟΚ που να πεις ότι πετάει για να είσαι 100% σίγουρος για το τι θα δεις. Και οπότε και σήμερα θεωρητικά πάντα το να δούμε ένα παιχνίδι όπως αυτό στη Λαμία δεν θα μας κάνει εντύπωση. Καθόλου. Θεωρητικά πάντα, ξαναλέω. Καθόλου. Έτσι, γιατί εμείς πάντα πριν το ματς λίγο θεωρίες μπορούμε να κάνουμε, μέσα στο ματς δεν ξέρουμε τι μπορεί να βγει. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Μοιάζουν αρκετά αυτά τα δύο παιχνίδια, ρε παιδί μου. Μοιάζουν αρκετά. Τουλάχιστον πριν το μάτς στη Λιβαδιά, πριν τη σέντρα. Θα έχουμε και το μπάσκετ. Εννοείται, Ρενικό, αφού είσαι εδώ πέρα. Τι να έχουμε, ρε, εσύ. Το μπάσκετ σήμερα έφυγε τη Βόνη. Δεν έχει. Εντάξει, τι να πούμε για χθες. Πάει, άντε, για αύριο πάλι. Καλά, αυτό πώς έγινε τώρα. Είναι λίγο. Όχι, ρε, εσύ. Και με ταξίδι. Εκεί ταξίδι. Να παίζει η ομάδα εδώ πέρα. Εύκολο ταξίδι, ευτυχώς τίποτα. Ένα αεροπλάνο, Ντίσσελδορφ και από εκεί Βόνη δίπλα. Και πάλι όμως να παίζει η ομάδα εδώ πέρα, εντάξει, ναι, αλλά τώρα και ταξίδι και να παίζει Κυριακή βράδυ, απόγευμα. Έχει Ευρωλίγκα, εσύ. Δεν γίνεται να γίνει άλλη μέρα το μάτσο με τον Παναθηναϊκό. Γιατί ναι, και ο Πάοκ έχει παιχνίδι και η Ευρωλίγκα έχει διπλή αγωνιστική τώρα μέσα στην εβδομάδα. Ναι, σωστά. Οπότε. Σου λέω, ρε. Τι... Ναι, κάθισε. Έτσι. Έξι μάτς κάνατε να πούμε μέσα στου ομίλου και όχι είναι κουρασμένοι και δεν μπορούν και, και δεν βγαίνει φαίνεται, και το πρόγραμμα. Για αυτό μας φαίνεται, φίλε, και δεν μπορεί η ομάδα να έχει τρία παιχνίδια την εβδομάδα. Οι παίχτες δεν τα καταφέρουν. Άσε, ρε. Άσε, μέσα θα πάμε έτσι από το Οκτώβριο. Τι άλλο, θα βγάλουμε Ραφαήλ μετά να μας πει λίγο για το handball. Το πάμε στο handball και αφήνουμε το βολί στην άκρη γιατί πάλι δεν. Για το handball όμως που έκανε μεγάλη νίκη χθες. Κέρδισε το κατάμεστο γήπεδο από ότι στην Νεάπολη, έχω ναι. την ενημέρωση. Ναι. Και ίδια ώρα το handball με το μπάσκετ ναι, στις 5 και τα 2, πολύ μεγάλη πτυχία γι' αυτό. Και θα πούμε και το βόλι που δεν πάλι το Σάββατο κόντρα στον Ολυμπιακό, δεν η ομάδα. Λοιπόν, την ομάδα βόλι την έχω παρακολουθήσει ελάχιστα φέτος. Βασικά από τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή τα τελευταία πόσα χρόνια παρακολουθούμε, πολύ 3-4 είναι πάνω κάτω. Όχι, δεν παρακολουθούμε. Ναι, οκ. Ναι, okay. ναι. Καταλαβαίνω ότι και το βόλεϊ είναι όπως το μπάσκετ, παιδιά. Δηλαδή μέχρι το Δεκέμβριο-Ιανουάριο το τι γίνεται. Απλά, δεν ξέρω κατά πόσο έχει σημασία. Απλά επειδή μας τα μετέφερε και ο Ραφαήλ πολλές φορές και άτομα από την ομάδα που φιλοξενούσαμε εδώ, φέτος το υλικό. Χωρίς υπερβολή μπορεί να είναι και το καλύτερο που είχε ο ΠΑΟΚ. Ρε παιδιά, οκ. Okay. Ναι, εντάξει. Απλά δεν βγαίνει μέχρι τώρα. Οκ, okay, δεν έχει βγει. Δεν έχουν βρει χημεία. Μπορεί κάποιες επιλογές να μην είναι και όσο καλές δείχναν στην αρχή. Οκ, okay, αλλά μιλάμε για Δεκέμβριο. Ναι. Στο Βόλο δεν έχει μια διαδικασία που ανοίγει ένα παράθυρο μεταγραφών για καμιά 10-15 μέρες. Κάπως έτσι είναι, αν θυμάμαι καλά, τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω να πάω θα κάνει κάποια προσθήκη. Δεν βγαίνει κάτι τέτοιο προς το παρόν. Σίγουρα, κάτι. Σίγουρα αλλάζουν, νομίζω, σε κάποια φάση. Ναι, κάπου μέσα στο, νομίζω μέσα στο Δεκέμβριο είναι. Ναι. Ένα δεκαήμερο, κάτι τέτοιο που μπορούν να κάνουν προσθήκες αλλαγές. Κοίτα, θα φανεί. Δεν το θεωρώ και πολύ απίθανο, είναι η αλήθεια. Πάντως, από αυτά ναι, που ακούω. Οκ, okay, okay, απλά αν το καλοσκεφτούμε. Αν εξαιρέσει το Champions League που. Εντάξει, ο Πάοκ έπεσε προκριματικά, πέρασε κάποιους ομίλους και γενικότερα στην Ευρώπη δεν κατάφερε να μπει στους ομίλους ή να συνεχίσει στο Champions League αρχικά και στη συνέχεια στο Chef Cup. Στην Ελλάδα τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτές οι ήττες πέρα από το κομμάτι του. Ξέρεις, ρε παιδί μου, του κινήτρου, του ψυχολογικού και όλα αυτά μπορούν να έχουν άλλο αντίκτυπο. Νομίζω ότι και στο βόλεϊ τα παιχνίδια, τα μεγάλα, τα σημαντικά είναι πιο μετά. Νομίζω και που θα πέρσι, πρέπει να είσαι έτοιμος. Και πέρσι πρέπει και ο Πάοκ να έχασε την κανονική διάρκεια. Είναι και μια καινούργια ομάδα. Έτσι. Ναι. Έχει πολλούς καινούργιους παίκτες. Okay. Λέγεται από τους ειδικούς, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός ειλικρινά, ότι είναι μια ομάδα αρκετά καλή, πολύ ποιοτική και όλα αυτά. Έτσι. Ναι. Έχει παίκτες πολύ σημαντικούς και όλα αυτά. Okay. Αλλά είναι και καινούργια ομάδα. Γενικά πολλές φορές βιαζόμαστε λίγο. Το κάνουμε και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και όλα αυτά. Και δεν βάζουμε στο μυαλό μας αυτό το πράγμα. Ότι οι καινούργιες ομάδες δεν είναι τυχαίο ότι όταν μιλάς με οποιοδήποτε παίχτη προπονητή σου λέει θέλουμε χρόνο. Δεν το λένε γιατί ζητάνε δικαιολογία. Είναι μια πραγματικότητα. Προφανώς και αυτή η ομάδα χρειάζεται χρόνο. Και δημοσίευσε ένα Ολυμπιακό γάγο το Τακουρίδη τον Γιάννη εδώ την Παρασκευή. Που είναι ο ίδιος. Που έλεγε ότι και εμείς είμαστε καινούργιοι. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει δύο-τρεις προσθήκες από πέρσι. Και αυτό πέσει και ο Ολυμπιακός πέρσι ήταν η καλύτερη ομάδα, έτσι όπως και να το κάνουμε. Και γενικά έχει πέσει ναι, σε έναν Ολυμπιακό που είναι σε πολύ καλή κατάσταση, με αυτό. Πολύ λίγες προσθήκες, με έναν κορμό που είναι ήδη. Α είσαι όπως πρέπει τότε εκεί το Μάρτιο-Απρίλιο που είναι τα play-off και τα. Οκ, okay, μπορεί να πας και με μειονέκτημα έδρας.
Άσε εκεί όπως πρέπει. Καλά, και πάμε να διεκδικήσει. Εδώ πέρσι το πρωτάθλημα το πήρε μέσα στο συνέδριο του Ολυμπιακού του Ρέντι. Πρόπερσι ήταν. Ναι, ναι. Ναι. Και το κύπελλο το πήρε πέρσι που δεν το περίμενε κανένας. Αυτό ναι. Λέω ότι εντάξει. Ας μη. Το να γίνεται κριτική είναι φυσιολογικό εννοείται. Το να γίνουν και κάποιες αλλαγές πάλι μπορεί να είναι σωστή έτσι, πορεία, αλλά. Είναι νωρίς τώρα, τι για, μένα, για μένα απλά είναι θετικό για το Βόλι ότι επειδή ακριβώς έχει ανέβει ο πύχης και επειδή ακριβώς τα τελευταία χρόνια η ομάδα έχει συνηθίσει να παίρνει πρωτάθλημα κύπελλο, πρωτάθλημα κύπελλο. Τον φάγατε! Τι έγινε? Τον φάγατε! Τι έχουμε, τον φάγαμε. Με κοινή τους απόφαση. Ναι. Άρης και Βαγγέλης Αγγέλου ναι, διέκοψαν στην εργασία τους. Άκουγα το Χρήστον το πρωί που το έλεγε. Και άκουσα και ποιοι είναι οι πιθανοί αντικαταστάτες. Δύο ονόματα που έδωσε ο Χρήστον. Ναι. Μπορεί να είναι και αντικαταστάτης. Πια να φύγουμε από το πιθανό και να πάμε στο αντικαταστάτης. Ναι. Είναι τόσο φαβορή. Και τι επιλογές μπορεί να έχει ο Άρης τώρα για να πάρει σε αυτή την κατάσταση που είναι προπονητή. Τέλος πάντων. Ναι. Μια χαρά. Μια χαρά. Τι δηλαδή δεν θα έχουμε άλλες ατάκες. Τέλος. Από Άρη όχι. Από Άρη όχι. Ωραία. Προκαλούμε λοιπόν ναι, μια ελληνική ομάδα να πάρει τον Αγγέλου, γιατί εμείς θέλουμε να υπάρχει στη ζωή μας καθημερινά. Είναι ένα μάθημα για όλους μας αυτά που λέει. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι μας κρατάμε τις ατάκες του και πραγματικά κάθε μέρα τις σκεφτόμαστε και προσπαθούμε να τις εφαρμόσουμε. Δηλαδή, Νίκο, κράτα το θυμό σου. Ναι. Μην κάνεις το σταυρό σου, αλλά κράτα το θυμό σου. Mm-hmm. Επίσης, ξέρουμε πάρα πολύ καλά πλέον ότι από τις ήττες ασκείσαι και βγαίνεις καλύτερος. Και σου κάνουν καλό. Τη δοκιμασία νομίζω ο κόουτς Αγγέλου βγαίνει πιο δυνατός. Εννοείται. Οπότε προκαλούμε μια ομάδα να γρήγορα να τον κλείσει. Έτσι. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν. Αυτό είναι το τελευταίο του ρεπορτάζ που βγήκε πριν από λίγο. Το αναφέραμε. Οπότε θα ασχοληθούμε φυσικά πολύ με το Λεβαδιακό ΠΑΟΚ σήμερα. Τι περιμένουμε να δούμε πιθανά σχήματα και όλα αυτά. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει τον Βιρίνια, δεν έχει τον Μπέλκα. Ναι. Έχει δύο πολύ, πολύ σημαντικές απουσίες. Λύσεις υπάρχουν. Έχω ξαναλέω ότι αντιμετωπίζει και μια ομάδα που δεν είναι κάτι το φοβερό ο Λεβαδιακός. Απλά πιο πολύ το ενδιαφέρον στο παιχνίδι είναι η εικόνα του ΠΑΟΚ και λιγότερο αυτή του Λεβαδιακού. Δηλαδή, αν κάτι μπορεί να φοβάσαι, είναι ο εαυτός του ΠΑΟΚ και όχι τόσο ο αντίπαλος. Θα τα πούμε όλα αυτά και στην πορεία και με τον Στέλιο Αναστασιάδη και με τον Σταύρο Κόλκα που θα είναι αργότερα στο κήπεδο της Λιβαδιάς. Και να μας μεταφέρουν από εκεί και το ρεπορτάζ για τη μετάδοση του αγώνα. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να πούμε ότι στην πορεία, mm-hmm, ίσως και στο επόμενο μισάωρο, θα mm-hmm κληρώσουμε και πέντε. Όχι, θα κληρώσουμε. Θα δώσουμε τηλεφωνικά mm-hmm πέντε εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον ΠΑΣ Γιάννη την επόμενη Κυριακή. Ωραία. Αν θυμάμαι καλά, είναι στις 7.30. Ωραία. Οπότε μένετε συντονισμένοι, θα δώσουμε και πέντε εισιτήρια. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε ΠΑΟΚ 24 με Νίκο Μοσχοβίτη εδώ πέρα σήμερα, γιατί Σταύρος και Στέργιος είναι στη Λιβαδιά. Ο Στέργιος είναι καθοδόν. Για το σημερινό παιχνίδι με τον Λεβαδιακό σε 7.30, κακή ώρα, ρε Νίκο. Κάνε το 5 τουλάχιστον, να είναι νωρίς. Τι 7.30. Έλα, ρε αγάπη. Αγανάκτηση πια. Έλα. Θα πάμε μία ώρα στην ενέργεια κλήρωση, όπως λένε, και μετά και ροπαλίκ, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Να πούμε ποιους αντιπάλους θέλουμε. Α, όχι, δεν γίνεται. Νίκο, τώρα γιατί αυτό το πράγμα τώρα. Αυτές οι εκπομπές ήταν οι πιο ωραίες, να ξέρεις όλα αυτά τα χρόνια. Κάθε φορά που έβγαινε αντίπαλο. Ήταν πιο ωραίες εκπομπές. Και εμένα μου άρεσαν αυτές τι θέλει, τι δεν θέλει, όχι τι γίνεται, γιατί ναι, να πάω εκεί, γιατί το αν ένα και το άλλο. Να ακούσουμε την κλήρωση και ο Πάοκ πάντα μετά να βγαίνει τελευταίος. Ναι, εννοείται. Πάντα να βγαίνουν όλο το group και μετά ο Πάοκ. Εντάξει. Ναι. Πάνε αυτά. Να πούμε ότι όποιοι οι πρώτοι, μάλλον πέντε που θα καλέσουν τώρα στο 2-7 και 3 οχτάρια κερδίζουν από ένα εισιτήριο για το επόμενο παιχνίδι του Πάοκ με τον Μπαζιάννα την επόμενη Κυριακή στις 7.30. Οι πρώτοι 5, 2, 87 και 3, 8 για καλούν στη Μαρλής. Απλά να έχετε έτοιμο άμκα και αριθμό ταυτότητας. Μόνο αυτό. 5 θα δώσουμε σήμερα και έχουμε και αύριο και άλλα. Πάμε, Νίκο, στα ποδοσφαιρικά. Να πούμε λίγο στα του αγώνα του σημερινού. Είπαμε, είναι εκτός ο Βιερίνια και ο Πέλκας, οι οποίοι επιστρέφουν το 19 πλέον. Είναι τώρα ο Πέλκας αμέντα να μείνει 10 μέρες εκτός και δεν θα προλάβει να παίξει την άλλη εβδομάδα. Δηλαδή θα είναι έκπληξη να παίξει με τον Παζιάννα, αν δεν το πούμε έτσι. Γιατί δεν μπορεί να το αποκλείσει εντελώς, αλλά είναι πολύ λίγες οι πιθανότητες, έτσι δεν είναι? Ναι, νομίζω είναι οι ελάχιστες. Mm-hmm. Αν και γενικά φέτος πολλούς παίκτες έχουμε δει να επιστρέφουν πιο γρήγορα μέσα από τη δουλειά που γίνεται. Μερικές φορές μπορείς να πεις ότι ο παίκτης ήταν εκτός ένα μήνα, να επιστρέψει στις 20 ημέρες και να είναι πιο γρήγορα. Στο μεταξύ, στο παιχνίδι μέσα, ο τραυματισμός του Πέλκα φάνηκε πιο σοβαρός. Πιο σοβαρός από του Βιερίνια. Ναι, γιατί του Βιερίνια δεν φάνηκε. Δεν το καταλάβαμε. Δηλαδή, μέχρι να μάθουμε ότι είχε θέμα, πιστεύουμε ότι απλά είναι μια αλλαγή τακτική στο ημίχρονο. Βέβαια, ήταν λίγο περίεργο να πει. Στη μετάδοση του έλεγε ο συνάδελφος, ναι, της Κοσμοτέ, απλά
αν θυμάμαι καλά, ο τραυματισμός αυτός ήρθε πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Δηλαδή ήρθε, ξέρω εγώ, κάπου στο 10. Ναι. Αλλά έμεινε όλο το ημίχρονο. Το πάλεψε με το πάλεψε. Και να χρειαστεί να μείνει τόσο καιρό έξω, έτσι. Ναι, ίσως να ήταν πιο κακό αυτό βέβαια. Αλλά είναι εκτός σίγουρα, πιστεύουν και οι δύο το 19. Και ο Πέλικας, είπαμε, έχει λίγες πιθανότητες να παίξει την επόμενη εβδομάδα. Αλλά νομίζω ότι επειδή είναι το τελευταίο παιχνίδι, δύσκολα να πιεστεί. Καλύτερα να είναι καλά από την αρχή του δεύτερου γύρου και να μπει και αυτός υγιής. Από εκεί πέρα κάποιο άλλο θέμα δεν υπάρχει. Ο Κάνιας έτσι κι αλλιώς είχε κτίσει την ποινή του και έχει επιστρέψει. Λύσεις υπάρχουν, όπως και να έχει. Εντάξει, μέσω επιθετικά έτσι κι αλλιώς οι επιλογές είναι αρκετές. Στη θέση του Βιερίνια θα είναι ο Τόσκα. Δεν νομίζω ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό. Έχει μείνει εκτός και ο Χατσερίδης, οπότε οποιοδήποτε άλλο σενάριο για τα αριστερά δεν είναι εύκολο να συμβεί. Αν το πάμε λίγο σε ενδεκάδα, νομίζω ότι και ο Μάτος, που και γι' αυτόν είχαμε μια αμφιβολία την προηγούμενη εβδομάδα, δεν φαίνεται να μένει εκτός. Mm-hmm. Δηλαδή είναι για να ξεκινήσει κανονικά. Στη μεσαία γραμμή είναι και εκεί ένα ερωτηματικό, γιατί δεν φάνηκε ξεκάθαρα από την δοκιμή που έγινε χθες. Δοκιμάστηκε πάρα πολύ το δίδυμο Verblum Mauricio. Είχε δοκιμαστεί προηγουμένως την προηγούμενη μέρα αρκετά και το δίδυμο Verblum Κάνιας. Δεν αποκλείεται να δούμε το πρώτο, δεν αποκλείεται να δούμε και το δεύτερο. Στη θέση του Πέλκα, το πιο πιθανό με βάση πάλι τη χθεσινή δοκιμή είναι να είναι ο Μπίσεσβαρ, σαν απόψε. Υπάρχει βέβαια και ο Ελκαντουρί, που επίσης έχει πάρει χρόνο στις δοκιμές σε αυτή τη θέση. Στα άκρα φαίνεται ένα πρώτο λόγο να έχει ο Ζαμπά μαζί με τον Ουάρντα αυτή τη φορά. Υπάρχει βέβαια και εκεί ο Λιμνιός. Τι θα είναι απέναντι. Όχι, εκτός από αυτό, λίγο και οι συνθήκες, δηλαδή. Μήπως βρέχει, μήπως ο αγωνιστικός του βαρύς και όλα αυτά, που και αυτά μπορεί να παίξουν. Είναι λεπτομέρειες βέβαια, έτσι, αλλά είναι πράγματα τα οποία πολλές φορές μπορεί να παίζουν και αυτά τον ρόλο τους. Γιατί αν είναι έτσι, πάμε μετά για ένα παιχνίδι περισσότερο δύναμη. Ναι. Που θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να. Σε αυτό, ας πούμε, ο Λεβαδιακός έχει τον τρόπο να παίξει την ποιότητα, δεν μπορεί να ακολουθήσει. Ναι, και από πίσω ο ΠΑΟΚ γενικά στο πιο σκληρό παιχνίδι, ίσως και να δυσκολεύεται παραπάνω. Ακριβώς. Επειδή έχει πιο πολύ ποιοτικούς παίκτες και παίκτες που μπορούν να κρατήσουν και την μπάλα. Και γενικότερα τεχνίτες. Και στην κορυφή θα είναι ο Πρίγιοβιτς, γι' αυτό που λέγαμε πριν. Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι. Λοιπόν, έχουμε το Στέργιο. Έχουμε. Στέργιο, σας ζητάει, τι γίνεται, ρε φίλε. Μήπως έχεις καιρική. Ξέρεις για τον καιρό ότι θα γίνεται 7,5 ώρα στη Λιβαδιά, καλέ μου φίλε. Καλησπέρα, καταρχήν. Για το καιρό της Λιβαδιάς δεν ξέρω. Για το σουβλάκι της Λιβαδιάς, φίλε. Μάλλον να προτιμήσουμε. Ναι, Στέργιο, αποκλείεται. Δεν το πιστεύω. Θα φάμε περιφερειακά. Okay, εντάξει. Ναι. Από ό,τι έχω καταλάβει. Σε τέτοιο, σε ίδια. Ίδιο φαγητό, έτσι δεν είναι δηλαδή ότι. Θα πάμε να φάμε κάτι άλλο, ας πούμε πίτσα, λέω για παράδειγμα. Όχι, μάλλον στην ίδια κατηγορία. Okay, εντάξει. Θα μείνουμε πιστοί, ναι. Okay, okay. Αν ήταν ο συνάδελφος από την Αθήνα. Ξέρετε, ο γνωστός. Ναι, ναι. Το μαλλί το ωραίο. Ναι. Νομίζω ότι θα μπορούσαν να επιλέξουν και εστιατόριο 50 ευρώ το άτομο, ναι, ναι, εύκολα. Που μπορεί να έχει ορτίκι σήμερα στο. Ναι, 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 αυτό. Στο τέτοιο. Στο μήνυμα τη ημέρα. Θα ψάχναμε ιταλικό εστιατόριο στη Λιβαδιά. Αμπράβο, Στέργιο. Αν ήταν ο συνάδελφος. Ή όπως είχε γύρει, πού ήσασταν στην Ολλανδία, ήσασταν. Που ήταν η γιορτή, η Μελοκάνικα, πού ήσασταν. Όχι, είμαι στη Βασιλεία, στο μεγάλο πανηγύρι. Αμπράβο, ναι. Όπου υπήρχαν τουλάχιστον 8 εκατομμύρια τεμάχια λουκάνικων. Εντάξει, από 20 διαφορετικά είδη, ο συνάδελφος αγόρασε πρέτσελ. Με κατσέρι και φιλαδέρφια και μου στον διαφήμιση κιόλας, ότι είναι φοβερό κτλ. Εντάξει. Μάλιστα. Ωραία, να πούμε ότι τα εισιτήρια. Έχει ρωτήσει και αν το κλείσουμε στο Μπέρκερ Σκίνη στην Ολλανδία, έχει ρωτήσει την υπάλληλο αν υπάρχει κοτόπουλο φιλέτο. Δηλαδή. Τι νομίζετε, φίλε, το κορμί πώς στέκεται έτσι. Τι νομίζεις. Βέβαια. Θέλει θυσίες. Λοιπόν, τα εισιτήρια για το ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννα να φύγανε, οπότε μην παίρνετε άλλα τηλέφωνα, παιδιά. ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννα, τα 5 εισιτήρια φύγανε. Μιλήσανε έξω με τη Μαριλής, πήραν τα στοιχεία, οπότε για σήμερα τέλος. Λείπετε, φίλε, και τα εισιτήρια φεύγουν καπνός. Τι γίνεται. Υπάρχει δίψα. Όταν είναι εδώ, δεν σας παρακαλάει, ρε εσύ. Την προηγούμενη φορά έκραζε κιόλας και δεν στέλνει κόσμος να πάει στο γήπεδο και τώρα φύγανε. Στέργιο σε 5 λεπτά. Τι να πρωτοκάνει και ο κόσμος, παιδιά, να πάει στο handball, να πάει στο ποδόσφαιρο, τι να πρωτοκάνει. Λοιπόν, Στέργιο από το αγώνα του σημερινού, ξεκινήσαμε να λέμε 5 πράγματα εδώ με την αγάπη. Τι περιμένεις πάνω κάτω να δεις, πιστεύεις εσύ αυτό που λέγαμε στο ξεκίνημα ότι μπορεί να είναι ένα μάτσα ανάλογο με τη Λαμία? Ναι, νομίζω πως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι ένα μάτσα ανάλογο. Εντάξει, καταρχήν να πούμε ότι
Ο Μπέλκας και ο Βερίνα θα λείψουν πρώτη φορά μαζί από αγώνα πρωταθλήματος. Έτσι απλά το αναφέρω. Στα 9 από τα 13 έχουν συνυπάρξει. Στα υπόλοιπα 4 είτε έχει αγωνιστεί ο Μπέλκας. Οπότε για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα φέτος δεν θα δούμε ούτε το Μπέλκα ούτε το Βιερίνια. Αλλά σίγουρα δεν το λέω για να προδικάσω τίποτα. Οι λύσεις υπάρχουν και εκ των προτέρων δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τον ΠΑΟΚ σήμερα στη Λιβαδιά. Εντάξει, ο Λιβαδιακός έχει 8 βαθμούς. Έχει πολύ ανάγκη να πάρει βαθμούς. Δεν πειράζει, ας πάρει στο μάτς με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ. Άλλωστε όλοι έχουν πάρει κόντρα στην ΑΕΚ, οπότε ας στοχεύσει εκεί ο Λιβαδιακός. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να του κόψει τον αέρα και να μην τον κρατήσει ζωντανό στο παιχνίδι μέχρι το τέλος. Αυτό θα είναι ένα πρώτο καλό βήμα για τον ΠΑΟΚ, που σίγουρα μπορεί να καθαρίσει το Λιβαδιακό, εάν παρουσιαστεί όπως πρέπει να παρουσιαστεί. Εντάξει, ακούγοντας και την αγάπη για την δεκάδα, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Αν και η δική μου αίσθηση είναι, χωρίς να είμαι στο μυαλό του Λουτσέσκου, θα να λέω είναι η δική μου αίσθηση, θα δούμε επίσης μας στο 10 και αριστερά τον Ελ Καντουρί και θα καθίσει τον Ουάρτα στον πάγκο. Ναι, παίζεται και αυτό. Να πάει δηλαδή με μια τριάδα, Μπίσης, Βαλ Καντουρί, Ζαμπά. Ναι. Okay. Ναι, ναι. Okay. Και στα χαφ νομίζω ότι ο Μαωρίζιο παρά την κούρασή του θα είναι στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Παιδιά, αντί του Βιερίνια θα παίξει ο Τόσκα σήμερα. Ναι. Τσεκαρισμένο αυτό, έτσι. Κοίτα, από τη στιγμή που έχει μείνει εκτός και ο Χατζερίδης, δεν υπάρχει σενάριο που να δει έναν Κρέσπο. Και γιατί να χαλάσει βασικά το δίδυμο στη μεσαία γραμμή. Ναι, υπάρχει τώρα και του Κίτσιου η επιλογή, αλλά νομίζω ότι σε Τόσκα πάει. Μάλιστα. Αυτό δείχνει δηλαδή. Okay. Κίτσιου νομίζω θα δούμε, αν θα δούμε με τον Αίτητο Σπάτων. Ναι, καλά, άμα τον δούμε και εκεί, Στέργιο, πού τον δούμε. Μην το λες, αγάπη, εντάξει. Τι θα δούμε, Μάτος, ας πούμε. Καλά, ναι, καλά λέει ο Μάτος μπορεί να δούμε. Μάτος μπορεί να δούμε και εκεί, γιατί... Θα παίξει ο Μάτος και την Πέμπτη, εντάξει, την Κυριακή θα είναι με καροτσάκι, κανονικά. Δεν θα μπορεί να έχει ανάσα. Και πέρυσι τέτοια εποχή ο Μάτος είχε παίξει με Ιδιακούς. Δεν υπήρχε όμως. Δεν υπήρχε από πίσω του. Τώρα υπάρχει ο Κίτσιου. Θα λέγαμε, αγάπη, την Παρασκευή υπήρχε ο Δελιγιανίδης. Που για ένα μάτι τον Ιγυμιακό θα μπορούσε κάλλιστα να παίξει. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Πολύ μακρινό, εντάξει, δεν είναι το σημερινό πρώτο. Πιστεύω ότι μετά το μάτι της Κυριακή δεν είναι με τον Παζιάννα. Όπως συνηθίζεται αυτές τις περιπτώσεις, μετά ακολουθεί ένα, ξέρω εγώ, μια άδεια 3-4 ημερών, 5 όσες είναι. Πιστεύω ότι ο Μάτσο εκείνες τις μέρες δεν ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο καθόλου. Δηλαδή, ούτε από το κινητό του δεν θα μπαίνουν σε Instagram και τέτοια για να δει τι γίνεται δεξιά και αριστερά. Πιστεύω. Έτσι όπως έχει πάει η σεζόν από τέλη Ιουνίου ουσιαστικά. Και ένας Μάτσο που είναι σε κακό φεγγάρι, αλλά προφανώς και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στον Κίτσικο. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι πυρηνικός φυσικός για να το καταλάβει. Θα δούμε αν γίνει κάτι το Γενάρη και να αποκτήσει ο Μάτος ένα backup, γιατί παιδιά με ένα δεύτερο γύρο ολόκληρο κυπελλήνια κυπέλου που δεν θα είναι σαν αυτό με τον Αίτητο Σπάτου. Ναι. Εντάξει, θα πούμε στη φάση των διπλών αγώνων κάλλιστα μπορεί να καθίσει απέναντι το ΠΑΟΚ ένας Ολυμπιακός, μια ΑΕΚ, ένας Παναθηναϊκός. Ο Μάτος πρέπει να έχει αντικαταστάτη. Στέργιο, δεν είναι ένα θέμα σήμερα, φεύγοντας από τα του Μάτος έτσι και στα δεξιά, δεν είναι ένα θέμα λίγο να δούμε πώς θα αντιδράσει η ομάδα μετά από όντως κάτι στραβό που έγινε. Δηλαδή αυτό που έγινε την Πέμπτη ήταν στραβό. Το να αποκλειστείς από την Μπενφίκα στις αρχές της σεζόν, okay, ήταν κάτι που το πάλεψε πάρα πολύ. Ο ΠΑΟΚ καλά έπαιζε μια ομάδα άλλου επίπεδου και το κατάλαβε καλά. Νομίζω για πρώτη φορά φέτος μέσα στη σεζόν είναι σε μια τέτοια κατάσταση η ομάδα. Που έχει, ξέρεις, μια έξτρα πίεση από πάνω της, όχι μόνο να κερδίσει τον Χ. Λεβαδιακό, αλλά να δείξει και πράγματα ακριβώς. Κοίταξε, η έξτρα πίεση καταρχήν που υπάρχει, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει τόση έξτρα πίεση. Ένα είναι αυτό. Το άλλο που δεν μπορώ να καταλάβω, μάλλον δεν ισχύει με τίποτα, είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι άνω-κάτω και πρέπει να βγάλει σούπερ αντίδραση. Δεν είναι παιδιά άνω-κάτω η ομάδα. Εντάξει, δεν ξέρω μερικοί πώς το φαντάζονται. Okay, είναι μεγάλη κουβέντα, την έχουμε κάνει Νίκο μαζί και με την αγάπη του Σταύρου κάθε μέρα. Ήταν μεγάλο πλήγμα αυτό της Ευρώπης. Κανείς δεν μπορεί να το παρακάμψει έτσι αβίαστα και να πει okay, τελειώσαμε. Αλλά σίγουρα δεν έχει κάνει την ομάδα άνω-κάτω αυτός ο αποκλεισμός. Ξαναλέω, υπάρχει μεγάλη πίεση στο δικό μου μυαλό και στα δικά μου μάτια και στα αυτιά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόση πίεση πάνω από την ομάδα. Εντάξει. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει σήμερα. Καλό θα είναι να το κάνει με καλή εμφάνιση, αλλά δεν θα χαλάσει ο κόσμος αν το κάνει με μέτρια ή κακή εμφάνιση. Δηλαδή για όνομα του Θεού, εντάξει. Ναι, το συζητάμε. Η νίκη είναι το θέμα, όπως και αν έρθει. Είτε έρθει με εμφανισάρα και 0-4, είτε έρθει με μισή φάση και 0-1. Τι συζητάμε.
Ναι, καλό είναι να ικανοποιηθεί και στη ημερίδα οπαδών που ξαφνικά θέλει τον ΠΑΟΚ να αποδίδει καλό ποδόσφαιρο και γράφουν την ΑΤΑΚΑ ή τη λένε στα δεξιά και αριστερά ότι δεν μου λέει κάτι που ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος. Εντάξει, έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει φοβερά πράγματα. Καλό θα είναι λοιπόν να ικανοποιηθούν και αυτοί. Αλλά το πάνω είναι ο ΠΑΟΚ να περάσει το σκόπελο του Λεβαδιακού και να αφήσει τον Ολυμπιακό αυτό το αφήγημα ότι παίζει σούπερ ποδόσφαιρο και μαγεύει όλο τον κόσμο και δεν υπάρχει στον κόσμο δεύτερη ομάδα στον Ολυμπιακό. Χθες έτσι άλλη μια βραδιά μαγείας η χθεσινή στο Καραϊσκάκης. Ναι, βραδιά μαγείας, το πανηγύρισε ένα εξαλτινική υπέρξη του Ολυμπιακού. Καλά έκαναν, οκ. Αλλά όλοι αυτοί που προσπαθούν να μας πείσουν ότι ο Ολυμπιακός κακώς βρίσκεται 5 βαθμούς και ελπίζουμε όλοι να βρεθεί 8. Πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο βλέπουν ή είναι η σκοπή τους, εντάξει. Οκ, ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος από πέρσι. Αλλά αυτή η προσπάθεια να προσθεθεί στον ΠΑΟΚ έξτρα πίεση, γιατί όλη αυτή η ιστορία γι' αυτό γίνεται. Να προσθεθεί στον ΠΑΟΚ έξτρα πίεση για να χάσει βαθμούς. Καλό λοιπόν θα είναι σήμερα ο ΠΑΟΚ να μην κάνει το χατήρι σε όλους αυτούς. Να αφήσει τον Ολυμπιακό με την ικανοποίηση ότι παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο, να πάρει ο ΠΑΟΚ στο 8 και να κοιτάξει μεσοβδόματα να πάρει μια νίκη με τον ΑΕΠ πάντων και να κλείσει τη χρονιά με τον Παζιάννα στην Τούμπα. Και ας αφήσει όλους τους υπόλοιπους να ψάχνουν τρόπους για το πώς μπορούν αυτή τη διαφορά των 8 βαθμών να την ψαλιδίσουν. Κανείς δεν λέει ότι ο ΠΑΟΚ είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Δεν είναι. Εντάξει, έχει ευθύνες ο Λουτσέσκο, αλλά δεν είναι ο μοναδικός υπεύθυνος. Έχει ευθύνες η Δίκηση, αλλά δεν είναι η μοναδική υπεύθυνη. Έχουν ευθύνες οι παίκτες, αλλά δεν φταίνει για όλα οι ποδοσφαιριστές. Είναι ένα κράμα. Εγώ δεν μπορώ να βάλω στη καρδιά ποιος θέλει λιγότερο ή περισσότερο. Καλό θα είναι αυτή η ηρεμία εντός της ομάδας. Γιατί ξαναλέω, δεν είναι η ομάδα ανωκάτω όπως θέλουν μερικοί να πιστεύουν. Καλό αυτή λοιπόν αυτή η ηρεμία να διατηρηθεί, να πάει πάω μόνο με νίκη μέχρι το τέλος του 18 και να κοιτάξουν με ηρεμία και καθαρό μυαλό όλη στη διοίκηση, το μεγαλομέτωπο, ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής, που φαντάζομαι κάποια στιγμή θα τον ακούσουμε να εξωτερικεύει τη σκέψη του, φαντάζομαι, ελπίζω, όλοι αυτοί να δουν πονάει η ομάδα και να γίνουν 2-3 στοχευμένες και όχι κινήσεις εντυπωσιάζουν. Όλα αυτά όμως ξαναλέω παιδιά είναι στη δεύτερη μοίρα, πρέπει ο ΠΑΟΚ να περάσει νικηφόρα σήμερα από τον Λεβαδιακό. Δεν θα είναι το παιχνίδι εύκολο, αλλά ο ΠΑΟΚ με ομάδες τέτοιου επίπεδου μπορεί να το κάνει εύκολο και καιρός είναι σιγά σιγά να δείχνει τις αρετές του, τη ιδιότητα των ποδοσφαιριστών και γενικότερα τη δυναμική που έχει. Και να δούμε σε αυτό το κομμάτι που λέγαμε πριν, ας πούμε ότι επειδή όντως είναι μια κατάσταση τέτοια μετά από έναν αποκλεισμό, αν μπορεί να δώσει κάποιες απαντήσεις δεξιά και αριστερά σε όποιον τέλος πάντων μπορεί να νιώθει το οτιδήποτε για αυτήν την ομάδα. Στέργιο, στο κομμάτι του κόσμου, τι περιμένουμε? Κοίταξε, περιμένουμε αρκετό κόσμο, είναι η αλήθεια. Τώρα δεν ξέρω πώς θα είναι ακριβώς το νούμερο. Αν υπάρχει οτιδήποτε από το δρόμο μέχρι στιγμής διαδρομή, δεν έχω δει ιδιαίτερη κινητικότητα να μου πεις αν κάποιος ξεκίνησε για Λιβαδιά, προφανώς ξεκίνησε νωρίτερα από ό,τι εμείς, εντάξει. Τώρα αν υπάρχει κάτι στο δρόμο, μπλόκα, έλεγχη, δεν ξέρω τι άλλο, θα ενημερωθείτε μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Αλλά σίγουρα περιμένουμε κόσμο. Τώρα παιδιά, το να κάνουμε κουβέντα για το ότι πρέπει να υπάρχει προσοχή κτλ. Εντάξει, ότι η ΤΖΑΜΠΑ θα σπαταλάμε ραδιοφωνικό χρόνο. Εντάξει, εννοείται πως πρέπει ο ΠΑΟΚ και ο κόσμος του να είναι υποψιασμένοι σε κάθε βήμα. Και σήμερα και ακόμα την Πέμπτη στα Σπάτα με τον ΑΕΤΟ. Δεν θα γίνει που μας την Καλυθέα, θα γίνει στα Σπάτα. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει και 200 εισιτήρια. Ίσως είναι και πιο επικίνδυνο το μάτι στα Σπάτα γιατί δεν θα υπάρχει και πολλά φώτα πάνω σε αυτό το παιχνίδι με τον ΑΕΤΟ Σπάτων. Αλλά σε γενικές γραμμές και σήμερα και στα Σπάτα και δεν ξέρω από αλλού πάει ο πάρο εισιτήρια. Πρέπει ο κόσμος να είναι προσεκτικός και απλά να στηρίξει την ομάδα. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, Στέργιο. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, είσαι στο δρόμο. Καλό ταξίδι να έχετε, να φτάσετε κανονικά. Να φάτε σαν άνθρωποι, καλέ μου φίλε, και μετά να πάτε στο γήπεδο να επιτελέσετε το καθήκον της δουλειάς. Καλά, τα λέω. Επιτελέσετε το καθήκον. Λοιπόν, Στέργιο, να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή συνέχεια, λοιπόν, στο αυτά δρόμο. Από τον Στέργιο Σιάδη, ο οποίος είναι καθοδόν για την πανέμορφη Λιβαδιά που μάθαμε σήμερα ότι είναι κοντά στη Λαμία. Εξωτική Λιβαδιά. Πάντα μαθαίνεις κάτι. Θα ανοίξουμε φυσικά να βλέπουμε και κλήρωση. Θα σας αφήσω έτσι, δεν πειράζει, παίρνει ο Πάο εκεί. Θα βλέπουμε. Champions League ξεκινάει μία ώρα. Τώρα νομίζω ξεκινάει ο Champions League. Αν δεν κάνω λάθος. Champions League τώρα κλήρωση είναι. Ναι. Θα βάλουμε λίγο έτσι να έχουμε εικόνα από εκεί για τα ζευγάρια. Όλα μετά στη ζωή είναι, Νίκο. Του Europa League και μετά στις 3 και 4 όπως όλα δείχνουν.
λογικά, αν καταλάβαμε καλά. Για τη μοναδική ομάδα ποδοσφαιρική του ΠΑΟΚ που συνεχίζει στην Ευρώπη, που είναι η ΚΑΠΑ 19 του Γκαρσία. Στο Youth League, ναι, ακριβώς. Αν είναι, που είναι πιθανό, κάτι, που είναι πιθανό να αντιμετωπίσει ένα έτσι, μεγαθύριο, να το πω έτσι. Μια ομάδα επίπεδου, ξέρω εγώ, Manchester United και τέτοια. Θα τα δούμε όλα αυτά λίγο πιο μετά, είναι εκείνα. Λοιπόν, τι έχουμε αγαπητή πρώτη ώρα. Πάμε στο δεύτερο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε λογικά στην πορεία και με Σταύρο Κόλκα και μετά και με Ραφαήλ. Επιστρέψαμε εδώ. Είμαστε ΠΑΟΚ 24 με Νίκο Μοσχοβίτη. Σήμερα εδώ και Αγάπη Γαβριλίδου. Είπαμε λίγο κάποια πρώτα πράγματα για το απόψινό παιχνίδι στις 7.30 στη Λιβαδιά του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό. Θα μιλήσουμε σε λιγάκι και με τον Σταύρο που είναι ήδη νομίζω εκεί. Θα έχει σίγουρα περισσότερα και αυτός να μας πει γενικότερα, γιατί ο Σταύρος δεν θα μας δώσει ρεπορτάζ μόνο για το παιχνίδι, θα μας δώσει και για όλα τα γύρω-γύρω. Προφανώς. Διαβάζω στο DNA Νίκος τριμωγμένος στα σχοινιά Ουζουνίδης. Θεωρείς ότι θα είναι μια αλλαγή στα κοντά? Και να σου πω λέω κάτι τώρα, να αλλάξει τον Ουζουνίδη και να κάνει τι? Μην χάσει πάντως την πεντάδα, ότι δηλαδή το θέμα είναι ο Ουζουνίδης μόνο στην ΑΕΚ. Εκεί λίγο το επικεντρώνω τελευταία. Πρώτα ήταν στους παίκτες που είχαμε εκεί τις αποχωρήσει σιγά σιγά ένας-ένας. Ναι. Μετά βγάλαμε κιόλας ποιοι είναι αυτοί, τους βγάλαμε στη φόρα, ποιοι δεν μας κάνουν τη δουλειά, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Τους δώσαμε κανονικά. Και τώρα είναι ο Ζουνίδης. Μόνο ένα δεν θέλει ποτέ στην ΑΕΚ, μάλλον. Ναι, ρε, εννοείται. Ποτέ δεν θέλει. Μα κάνει και γήπεδο. Οπότε... Δεν τον αγγίζουμε ναι, ποτέ για κανένα λόγο. Εδώ εντάξει, αυτό. Βγάλανε κανονικά παίκτες στη φόρα, τώρα τον Ζουνίδη. Χθες πάλι μιλάμε για μία αγωνιστική στην οποία. Εντάξει, την ΑΕΚ πλέον δεν μπορεί να τη βάλει σε μία διεκδικήτρια. Όχι. Α, παίζουμε από πίσω, φίλε, μου αρέσει. Πρέπει να το δείχνει και στην Κοσμοτέ, φίλε μου. Βάλε λίγο να έχουμε. Έχει βάλει από εκεί. Βάλε λίγο να έχουμε εικόνα. Ξέρεις τι, Χρήστο, άμα είναι χαμηλό με αυτό το φίλο, το Μαρκέτη, τον καλό μας φίλο, θα έχουμε εικόνα από εκεί για να δώσουμε ό,τι έχει από ο Τσάμπο Λίντ σε πρώτη φάση. Λοιπόν, η Άκπλο δεν μπορεί να τη βάλει σε φάση να διεκδικεί κάτι. Όχι, είναι πάρα πολύ πίσω. Ο Ολυμπιακός μέσα σε ένα γιορτινό κλίμα χθες με τη Λαμία. Δεν δόθηκε ένα πέναλτι στη Λαμία, του δόθηκε κάτι αστείο του Ολυμπιακού. Ο Σισε πάλι κάτι έκανε εκεί, αλλά δεν είναι. Ναι. Το Σισε μάλλον τα συγχωρούμε όλα. Γενικά οι συγκεκριμένοι φέτος έχουν ξεκινήσει από πάρα πολύ νωρίς όλη αυτή την προσπάθεια δημιουργία κλίματος και σκέψουμε ακόμα Δεκέμβριο. Ναι. Έτσι, και σκέψω ότι είναι πίσω. Δηλαδή υπάρχει μια απόσταση. Δηλαδή και σήμερα πάω. Άμα δεν πάρει αποτέλεσμα, άμα δεν κερδίσει. Ναι. Δηλαδή και ισόπαλος να μείνει, λέω εγώ ένα παράδειγμα, είναι στους 6 βαθμούς τη διαφορά. Ναι. Έτσι, είναι μεγάλη, δεν είναι μικρή. Ναι, σίγουρα. Έτσι, αν κερδίσει, πάει στους 8 πάλι ξανά. Είναι ασφάλεια. Ναι. Σε περίπτωση που πλησιάσει, εντάξει, δηλαδή που έχουμε όντως μάχη για τίτλο, ναι, εκεί πραγματικά θα περάσουμε υπέροχα. Λοιπόν, να πάρουμε το Σταύρο τώρα μία που περιμένει. Εκεί είναι που θα περάσουμε πραγματικά υπέροχα. Εκεί, ναι, είναι που θα γελάσουμε πάρα πολύ. Έτσι, γιατί τώρα σου λέω. Λοιπόν, έχουμε Dortmund, Bayern Μονάχου, Barcelona City, Paris Saint-Germain, Real. Α, όχι, ρε, εσύ. Όχι, ρε. Πιθανή αντίπαλη, ναι, λέω κι εγώ. Χρήστο, να πάρουμε μία το Σταύρο. Εντάξει, λίγο μπερδέθηκε. Λέω τι έγινε, ρε. Όλοι αυτοί μαζί πέσανε κατευθείαν στο 16. Τι γίνεται. Ο Ολυμπιακός δίνει μια εντύπωση ότι. Ατλέτικο Γιουβέντους, μάλιστα. Ωραία. Ο Ολυμπιακός μένει λίγο στην άκρη. Δηλαδή κάνει τι κάνει. Σε κάθε αγωνιστική υπάρχουν φάσεις ξεκάθαρες, πέναλτι που δεν δίνονται, κόκκινες όλα. Και... καταρχάς κάνει ο ίδιος πάρα πολύ φασαρία. Όχι, ενώ δεν τον αγγίζει κανένας. Ναι, δηλαδή δεν θα ακούσει ένα φίλο του ΣΑΕΚ να πει έκανε ο ΠΑΟΚ αυτό, αλλά έκανε και ο Ολυμπιακός ποτέ. Δεν θα ακούσει έναν United Paris Saint-Germain αντικειμενικούς να πούνε κάτι για τον Ολυμπιακό. Ναι, αυτό το πρόβλημα είναι ο ΠΑΟΚ, το τελείωσε εσύ. Έχει καταφέρει να μείνει στην άκρη. Έχει ενώ έρθει, κάνει τα περισσότερα. Έχει έρθει η χούντα Παύλα Παράγκα του ΠΑΟΚ, οπότε δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, όλοι οι άλλοι. Όλοι οι άλλοι απλά ξέρεις υπάρχουν και ζουν. Σύμφωνα με όσα διαβάζουμε δεξιά και αριστερά. Και α γίνει στο Ολυμπιακό κάθε παιχνίδι τρελή στο πανηγύρι. Έχουμε το Σταύρο. Σταύρε, τι γίνεται? Τι να γίνει, τι έπαθε αυτός ο Ιασικεβίτσος, δηλαδή. Μου μας ανέβασε το κεφάλι, σε καλά κάθομαι. Ο Κοντούλης. Ναι, καλός παίχτης, φίλε, καλός παίχτης, καλός παίχτης. Καλός παίχτης, είναι πέρα το ανοίξει σούφρα, δηλαδή, έτσι. Άσε να παίξει το παιχνίδι. Εδώ ομάδα που βάζει 6 τρίποτα το παιχνίδι, σε έβαλε 12. Είχε βάλει 6 στο πρώτο ημίχρονο. Άσε και εμείς παίξαμε τον Καλάθι την Παρασκευή που λέγαμε εδώ πέρα με την Ταρουσάφακα και 0-3 είχε. Ένα έβαλε με ορειβασία, δεν έβαλε άλλο μετά. Όχι, δεν έβαλε άλλο. Δεν μπήκε. Τα βάλαν όλα οι άλλοι. Όχι. Ναι, ωραία, μεγάλη επιτυχία. Ναι. Σας είπα, ή θα βάλει ή θα έχει 0-7. Έτσι είναι, αυτό δεν έχει μέση λύση. Εγώ ήμουν στο θα βάλει και το έπαιξα, οπότε δεν είναι. Σταύρο, τι γίνεται?
Κράτα το θυμό και κάνω το σταυρό. Α, μπράβο, σταυρό. Τον κράτησε και ο πρώην προπονητής του Άρη πια. Τι να κάνουμε. Εγώ πιστεύω λάθος είναι. Λάθος θα έρθει για τον επόμενο. Αυτός πάει. Ο επόμενος είναι το θέμα. Τι θα αναλάβει. Τέλος πάντων. Τα δικά μας. Ωραίο καιρό. Ωραίο, όντως. 15 βαθμούς, καμία σχέση με εμάς. Ναι. Ναι, πολύ καλύτερο καιρό. Ήλιο. Γλυκό. Γλυκή δροσούλα. Τώρα βέβαια, εγώ είμαι στην Αθήνα. Α, εντάξει. Στη Λιβαδιά δεν ξέρω τι να κάνει. 154 χιλιομετράκια απόσταση είναι από εδώ. Δεν ξέρω. Έχουμε πάρει τα ισοθερμικά μας τέλος πάντων, θα το δούμε εκεί. Αν έχει εκείνα τα 84 από φόρ που είναι συνήθως στη Λιβαδιά, δεν το γνωρίζω. Το ωραίο, το μπουφάν, το προχθεσινό, το ενισχυμένο. Ποιο πήγα, ένα μπλερο. Α, όχι, δεν είναι το ίδιο. Όχι, δεν πήγα, το πήγα με Λευκορωσία. Ναι, όχι. Το ενισχυμένο εκείνο. Εκείνο. Λες Λευκορώσοι είναι, κρύο έχουν. Τα μπουφάν τους ζεστά θα είναι. Τι άλλο να αγοράσω από εδώ. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Τέλος πάντων, γενικά είναι ένα κλίμα μυστήριο για την ομάδα. Υπάρχει τέλος πάντων μια έξτρα πίεση από όλες τις πλευρές. Είναι η αλήθεια. Είναι ο αποκλεισμός της Πέμπτης. Είναι η επικοινωνιακή αντεπίθεση του Ολυμπιακού σε όλα τα επίπεδα που προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κλίμα αμφισβήτησης της κυριαρχίας του ΠΑΟΚ και είναι αναμενόμενο. Είναι ο Λεβαδιακός ο οποίος καίγεται πραγματικά, είναι πολύ πίσω στη βαθμολογία και χρειάζεται λίγο πριν ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος μια μεγάλη νίκη για να αλλάξει, να αλλάξει η ψυχολογία του, για ένα μεγάλο αποτέλεσμα και ισοπαλία μεγάλο αποτέλεσμα για τον Λεβαδιακό. Είναι και οι πολλές απουσίες του ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι σήμερα η κατάσταση είναι πολύ οριακή και ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να βγάλει χαρακτήρα, προσωπικότητα και να αντιμετωπίσει και αυτό το παιχνίδι σε ένα τελικό. Για τον ΠΑΟΚ θα είναι μεγάλη υπόθεση να κερδίσει σήμερα. Mm-hmm. Θα είναι μεγάλη υπόθεση και θα έχει αποκρούσει ουσιαστικά όλη την ένταση, την τεχνητή που προκλήθηκε και την ουσιαστική που αφαιρείται της Πέμπτης. Είναι η αλήθεια. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι κάτι εύκολο. Παραδοσιακά δυσκολεύεται στην Λιβαδιά. Εύκολη νίκη εγώ δεν θυμάμαι. Είναι η αλήθεια. Είναι αλήθεια. Πίσω στη Λιβαδιά πήγε και έτσι, ξέρω εγώ, 1-3 μια φορά. Όντως. Ναι, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Επί της ουσίας για τον ΠΑΟΚ σήμερα νομίζω ότι θα μετρήσει ο κινησμός, η ουσία, η αποτελεσματικότητα. Απέναντι σε μια ομάδα που δεν παίζει κάποιος στρατό ποδόσφαιρο. Τώρα ουσιαστικά έχει κλειδώσει και την αμυνά της, παίζει με τρία στόπερ. Έχει το Γιακουμάκη και τον Ιωαννίδη μπροστά, δεν ξέρω αν θα βάλει σήμερα τον Μαρκόφσκι. Ένας φόλ, ένας steel φόλ, το οποίο προβληματίζει πάντα την άμυνα του ΠΑΟΚ. Τώρα τα βαριά κορμιά με τις μεγάλες μπάλες σίγουρα δημιουργούν θέματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Και βέβαια είναι η πρώτη φορά που ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται χωρίς τους δύο αρχηγούς, τον Μπέλκα και τον Πιερίνη. Δύο σημαντικότατες απουσίες, έτσι όπως είναι δομημένη η ομάδα του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Το τι θα κάνει νομίζω ο Λουτσέσκου, πάνω κάτω το υπολογίζουμε. Εκεί που σίγουρα υπάρχει μια αμφιβολία για το ποιος θα ξεκινήσει στα αριστερό άκρο της άμυνας, θα πάει ο Τόσκα ή ο Κίτσιου. Αυτό θα εξαρτηθεί νομίζω από τις επιλογές πιο μπροστά. Νομίζω ότι ο Βέρμπουμ θα ξεκινήσει αντί του Κάνιας. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Mm-hmm. Στο 10 υπάρχει ένας προβληματισμός για το αν θα είναι ο Βάρντα ή αν θα είναι ο Καρέλης περισσότερο σαν δεύτερος φορ. Υπάρχει και αυτή η σκέψη. Και από εκεί και πέρα Λιμνίος, Μπίσεσβαρ και Πρίγκεβιτς θα έχουν σημαντικό λόγο στη δημιουργία του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε πολλά, αλλά αν ο Μπίσεσβαρ είναι σε καλή μέρα, νομίζω ότι μετά από καιρό είναι πιο εύκολα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ, αλλά από εκεί και πέρα αν δεν δούμε, δεν μπορούμε να κρίνουμε. Το μόνο σίγουρο είναι. Έλα, πες, πες. Πες, αγαπή. Μπίσεσβαρ, βλέπεις δηλαδή για πλάγια, όχι για το 10. Γιατί υπάρχει και αυτή η δοκιμή, ας πούμε. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι ο Μπίσεσβαρ στο 10 μαζί με τον Πρίγκεβιτς στο 9 δεν είναι, δημιουργεί μεγάλη ευκολία ανάπτυξη στον αντίπαλο. Mm. Τώρα θα μου πεις, ο Λεβαδιακός θα αναπτυχθεί από την πίσω ζώνη. Είναι ένα ερωτηματικό. Αν ένας λόγος που επιχειρείται από τον Λουτσέσκου να παίζει ο Μπίσεσβαρ στα πλάγια και έχει τον άξονα είναι αυτός.
Δηλαδή είναι ένα παιδί το οποίο δεν πιέζει πολύ, είναι η αλήθεια. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει άλλα στοιχεία και το ασταλτικό του κομμάτι δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Άρα το μόνο που μας κάνει να πιστεύουμε ότι αυτή η δοκιμή θα τη δούμε και μες στο γήπεδο έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Λεβαδιακός δύσκολα θα χτίσει επίθεση από την πίσω ζώνη. Τώρα από εκεί και πέρα και υπάρχει ένας χώρος που συνήθως τον γεμίζει ο Πέλκας, άρα δεν είναι και εύκολο για τον Μπίσεσβαρ να καλύψει αυτό το χώρο. Νομίζω ότι πιο πιθανό είναι να δούμε έναν παίκτη τύπου Καρέλη, και όχι επειδή ο Καρέλης είναι σε καμία εκπληκτική κατάσταση, αλλά γιατί απλούστατα τον άκπομ τον θέλει για, για να αλλάξει το παιχνίδι εφόσον χρειαστεί μετά το 60. Κάτι αντίστοιχο πιστεύω ισχύει και για τον Βάρντα. Ο Βάρντα, ο οποίος βέβαια, όπως και όλοι οι πλάγοι του ΠΑΟΚ, έχουν από κακά έως μηδενικά νούμερα, εντάξει. Είναι γι' αυτό ένα θέμα, ναι. Σωστά. Είναι σοβαρό θέμα. Είναι βέβαια. Γιατί ωραία η κουβέντα που κάνουμε γενικά, αλλά ομάδα που να πήρε πρωτάθλημα χωρίς νούμερα από την πίσω ζώνη, από τα εξτρεμοδεκάρια, δεν έχω... Ναι, δεν έχω συναντήσει εγώ στη ζωή μου. Σταύρο, δεν είναι λίγο ένα θέμα σήμερα η αντίδραση της ομάδας έτσι σε αυτό το... Ξέρεις, ένα κλίμα αφισβήτησης που πάνε να δημιουργήσουν κάποιοι, ρε παιδί, γιατί είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί φέτος, να υπάρχει μια συνθήκη. Στο χέρι τους είναι, φίλε. Mm-hmm. Υπάρχει μια τεχνητή ένταση προς τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ωραία. Οκ, δεκτό. Το ξέρουμε. Εντάξει, πρώτα απ' όλα... Και να μην κερδίσει ο ΠΑΟΚ σήμερα, συνέξι είναι, εντάξει. Ναι, αυτό έλεγα και εγώ πριν. Ναι, δηλαδή, οκ. Και μετά έρχεται ο ΠΑΣ στην Τούμπα και μετά έρχεται οι διακοπές. Mm-hmm. Δεν θα φρεσκαριστεί η ομάδα και μετά δεν έχει μεσοβδόματα παιχνίδια. Ναι. Δηλαδή, οκ. Απλά, το σημερινό, αν το ΠΑΟΚ το κλειδώσει όπως πρέπει, νομίζω ότι σιγά σιγά και αυτή η τεχνητή ένταση που δημιουργούν δεν θα έχει και ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Θα πέσει σε ρυθμό τέλος πάντων. Είναι διασκεδαστικό πάντως το πόσο παλεύουν να δημιουργήσουν αυτή την αίσθηση ενωτερότητας. Πρώτα απ' όλα, σε όλες τις ομάδες μέσα στη σεζόν υπάρχουν τα up και τα down τους. Είναι αυτό είναι ένα γεγονός. Ωραία. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει 10 βαθμούς παραπάνω από τον Ολυμπιακό μέσα γήπεδο. Και δεν βάζω την κλοπή της Νέας Μύρνης. Mm-hmm. Ωραία. Δεν βάζω την κλοπή στο Περιστέρι, παρότι η φάση είναι δύσκολη. Ωραία, θα μπορούσε να είναι και πολύ λιγότερη. Πολύ λιγότερη η βαθμή του Ολυμπιακού και μεγαλύτερη η διαφορά του ΠΑΟΚ. Εντάξει, όμως ο τρόπος που επιχειρεί όλη η επικοινωνία και όχι μόνο του Ολυμπιακού γενικά να σβήσει την περίοδο που ο ΠΑΟΚ ήταν ξεκάθαρα πιο αποτελεσματικός από τον Ολυμπιακό είναι σχεδόν αστείο. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, φίλε, είναι, είναι το εξής. Εσύ δεν το ξέρεις καλύτερα. Απ' την άλλη, ναι. Νίκο, απ' την άλλη, ωραία. Δεν γίνεται σε αυτό το κομμάτι ο ΠΑΟΚ να απέχει. Ναι. Δηλαδή, γίνεται μια προσπάθεια, ωραία. Ναι. Όταν βλέπω εγώ να τοποθετούνται άνθρωποι, ακόμα και του ποδοσφαίρου, και να ξεχνάνε ότι ο ΠΑΟΚ έχει 10 βαθμούς παραπάνω στο γήπεδο. Εντάξει. Και το αυτονόητο ότι οι ομάδες έχουν up and down. Ωραία. Και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος σε όλα τα ελληνικά ΜΜΕ, εκτός από εμάς τους γραφικούς, να λένε την αλφαβήτα. Κάπου αρχίζει και στηρίζει στα νεύρα, εντάξει. Έτσι είναι. Ναι, δηλαδή, έλεος. Έλεος. Ναι. Τι πήγες να ρωτήσεις. Πήγα να σε ρωτήσω ότι αυτό ρε φίλε όλο το αφήγημα το δικό τους. Οκ, το περνάνε προς τα έξω επικοινωνιακά και όλα αυτά. Το πιστεύουνε μεταξύ τους. Δηλαδή λένε ότι ρε εσύ, ναι, έχουμε δικό. Αυτό είναι που μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή, για ποιο, για τη διαιτησία. Ναι, γενικά όλο αυτό ότι εμείς είμαστε καλύτεροι και ότι ο δηλαδή. Ωραία, μου, μιλάμε για μαύρο και άσπρο, έτσι. Δηλαδή δεν είναι μια μέση λύση που να πεις ότι. Ξέρεις, ναι, μπορείς αυτό να έχουν δίκιο και να έχω εγώ λάθος. Δηλαδή είναι εντελώς αντίθετες απόψεις. Ωραία. Και απορώ να το πιστεύουν από μέσα τους. Δηλαδή για λένε ότι ναι, έχουμε δίκιο. Το χειρότερο που κάνουν επικοινωνιακά είναι το εξής. Το διαιτητικό. Mm-hmm. Είναι μια αλήθεια αυτό που γίνεται. Βγάζουν τον παππούλο σε παράκρουση όλη την ώρα, να λέει τη μία βλαχία πίσω από την άλλη. Εντάξει, και να πρέπει να ανεχτούμε εμείς τώρα να ακούμε το χαζούν του παππούλη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει. Κοιτάμε τώρα μια κατάσταση δραματική. Δεν είναι δηλαδή να τους παίρνεις στα σοβαρά. Αν τον βλέπεις και τον λυπάς. Και όταν ένα μεγάλο κλαμπ, γιατί ο Ολυμπιακός είναι μεγάλο κλαμπ, δεν είναι μικρό κλαμπ, ωραία, βασίζει την επικοινωνία του
Ωραία, στην παράκρουση του Παπούλη, εντάξει, ό,τι και να λες, σηκώσει τα χέρια ψηλά. Mm. Από εκεί και πέρα όμως έχουν εναρμονιστεί όλοι στο να περνάνε τις θέσεις του Παπούλη και μάλιστα χωρίς σχολιασμό. Δηλαδή, αν πει κάποιος, δεν είναι 25 χρόνια τα έχεις ισοπεδώσει όλα και μιλάς εσύ για καθαρό ποδόσφαιρο. 25 χρόνια. Μην μιλάς, λέει, αγόρι μου, κάτσε στην άκρη. Ζήσε τα ωραία αυτά τα τελευταία χρόνια σου να πούμε ήρεμα. Μην μας πας τα νεύρα. Δεν υπάρχει κανείς να δώσει να έχει αντίλογο και περνάει αυτή η παράκουση προς τα έξω. Τώρα, αν αυτό γίνεται πιστευτό ή όχι, σε μια απέδευτη χώρα που ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων τους τα δίνουν όλα αμάσιτα και να τρώνε, μπορεί και ένα κομμάτι, ωραία, να θεωρεί ότι είναι τα πράγματα έτσι. Δεν, η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά με την ελληνική κοινωνία και τον τρόπο που αντιδρά σε θέματα επικαιρότητας, τοποθετήσεις ανθρώπων. Δηλαδή, καμιά φορά ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας σου δίνει να καταλάβεις ότι μάλλον γεννήθηκε χθες. Ναι. Εντάξει. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να τους πάρουμε στα σοβαρά. Αυτό που σίγουρα δεν πρέπει να κάνουμε, να τους αφήνουμε. Δηλαδή, οκ, okay, έχει την παράκρουσή του. Λέει για το πέραθι που ήταν του Ομάρ. Εγώ λέω ήτανε. Δηλαδή του Μπερτόλιο δεν ήτανε. Mm-hmm. Δηλαδή η σκαριά του Γιγέρμε δεν είναι κόκκινη. Σε κάθε παιχνίδι έχουν εύνοια. Σπόρια θες, μεγάλα σφυρίγματα θες. Ας παίξει με 10. Αν και τη Λαμία την είδα πολύ ψηλά λίγο χθες. Δηλαδή όλα τα γκολ στο ανοιχτό γήπεδο τα άφαγε. Δεν ξέρω. Πήγαν βγήκαν να πάρουν αέρα. Δεν ξέρω τι έγινε. Ωραία. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί η επικοινωνία τους να μένει αναπάντητη μια ζωή. Εντάξει. Γιατί είναι και πολύ έντονη η επικοινωνία τους. Αυτό είναι το... Από παντού, είναι διαρκώς. Ναι. Είναι τοξική. Mm-hmm. Και η τοξική επικοινωνία την αντιμετωπίζεις με μια εμφανή απαξίωση. Δηλαδή την παρουσιάζεις την απαξίωσή σου. Τους τρεις κάθε ρε. Γουλώστε το. Κουράσατε, ας πούμε. Κουράσατε, ναι. Όχι να τα αφήνουμε να εννοηθεί. Ναι. Όλους μας κουράζουν. Ωραία, και εγώ να πούμε να μην γράφω τίποτα. Να πούμε κι άλλοι τρεις τέσσερις με πόδι του ΠΑΟΚ που είμαστε τέλος πάντων, δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ που λέμε κάνουμε. Ωραία, να αλλάξουμε στην άκρη και να πουλάμε πολιτισμό ότι κοίτα να δεις το 4-2-3-1. Να βάλουμε το ποδόσφαιρο πάνω απ' όλα, Σταύρο. Ναι, να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο πάνω απ' όλα. Κανένα πρόβλημα. Ωραία. Να φάω και κάνω δημόσιες σχέσεις, να έχω περισσότερες ανοιχτές πόρτες επαγγελματικές. Δεν είναι πρόβλημα για μένα αυτό. Πιο εύκολο θα ήταν κιόλας. Πιο εύκολο, πολύ πιο εύκολο. Ναι, φίλε, τι ωραία τα είπες, φίλε Νικολακόπουλε. Ναι, μπράβο, ναι. Ναι, τι έγινε, όλα καλά. Δεν γίνεται να βγάζουν οι ειδικοί ήδη το φίδι της επικοινωνίας από την τρύπα. Εντάξει. Και στην πρώτη στραβή να τους βρίσκουν και δική μας. Α, δεν πάει έτσι. Ας βγει λίγο πάω και επιθετικά. Ωραία. Δεν είναι αντιμετώπιση αυτή. Ναι. Μα έτσι και αυτοί σε κάθε τοποθέτησή τους έχουν μέσα τη λέξη ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει τοποθέτηση, είτε είναι Ευρώπη, είτε είναι Ελλάδα, είτε οτιδήποτε. ΠΑΟΚ θα είναι μέσα. Αγάπη, μας κλέψαν το πρωτάθλημα πέρσι, ό,τι και να λέμε. Δηλαδή αυτό που κάναμε ήταν μέγιστη αλητεία. Έχεις διαβάσει τι είπε σήμερα σε συνέντευξη του Χιμένεθ από την άλλη για το περσινό? Τι είπε αυτό το πράγμα τώρα? Είπε ότι. Εντάξει, εννοείται ότι δίκαια η ΑΕΚ το πήρε πέρσι και το άξιζε και ο ΠΑΟΚ απλά άξιζε το κύπελο. Αλλά είπε ότι κατάλαβα πέρσι ότι θα πάρουμε το πρωτάθλημα στο παιχνίδι της Τούμπας. Όπου λέει ακυρώθηκε ένα κανονικό γκολ, ένα γκολ που δεν ήταν γκολ μάλλον, σωστά ακυρώθηκε. Εκεί λέει κατάλαβα πόσο πολύ το θέλαμε όλοι στην ΑΕΚ και ότι είναι δικό μας. Εντάξει τώρα, τι να ετοιμάζει. Κατάλαβε πόσο το θέλαμε στον γκολ που ακυρώθηκε. Ναι, εκεί το κατάλαβα πόσο πολύ το θέλαμε. Δηλαδή τι περίμενες. Τι είχατε δηλώσει, μπράβο, πολύ ωραία. Εντάξει, ετοιμαστείτε να το δείτε. Ετοιμαστείτε να το δεχτείτε κι αυτό να. Ναι, πραγματικά. Να ξέρετε. Όχι, είναι πραγματικά, κάτι ξέρω για να λέω. Ωραία. Ωραία. Ναι. Ναι, γιατί είπε και γι' αυτό ότι είχε πέρσει ένα προσωπικό θέμα. Λέει, λύθηκε και τώρα πλέον μπορώ και πάλι να βγω έξω από την πατρίδα μου, από την Ισπανία. Ναι. Καλώς θα δεχτήκατε. Ναι, ωραία. Ναι. Μάλιστα. Αυτά είναι επί της ουσίας τα θέματα μας. Να περάσω το σημερινό. Να το αντιμετωπίσουμε με όσο μεγαλύτερη εξυπνάδα διαθέτουμε, όπως το πήγε το αγωνιστικό τμήμα μέχρι τώρα, να ξεπεραστεί και η ένταση που δημιουργήθηκε από τον αγώνα με την Πάτε, που ξαφνικά έγινε Πατέ. Γιατί έγινε Πατέ? Δεν ξέρω κι εγώ αυτό. Έτσι την έλεγε ο Τσόχος στη μετάδοση. Γι' αυτό. Ναι, και έχω δει τον Αθλήδη χθες, Πατέ την έλεγε. Ναι, ξέρω εγώ τι να σου πω. Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων.
Και κάνει και εκείνο το, έχετε δει όταν βγαίνει στον αέρα, κάνει να πελαδόθε. Το βλέπετε. Το κάνουν όλοι, δεν το κάνουν. Έτσι είναι το κόνσεπτ. Ναι, όχι, το κάνει σαν να θέλει να πάρει φόρα. Λες και κάνει τριπλούν. Να το δείτε έτσι, ναι, τέλος πάντων. Ωραία. Αυτά είναι τα θέματα μας, δεν ξέρω αν έχετε να ρωτήσετε κι εσείς κάτι. Όχι, όχι, μας κάλυψε. Νομίζω ότι μας θα είχε πει και ο Στέρκιος νωρίτερα. Και τα πιο ξεκίνησε αυτός. Ξεκίνησε ναι, ναι, στον δρόμο, μην ανησυχείς, είναι καλά. Ναι, μην τον χάσουμε να πούμε. Όχι, αυτό... όχι, είναι καλά, είναι καλά. Γιατί δεν με βλέπω, δεν έχω ηρεμία. Μπορεί να κάνει τη μετάφραση ο Στέργιος. Ναι. Και να αναλάβω εγώ όταν δεν μπορεί να βάλει γκολ, να το πάμε έτσι. Όχι, Σταύρο, μην ξεκινήσεις και του λες πάλι, άμα στο 70 είναι 0-0 το παίρνω. Θα σκάσει πάλι. Θα σκάσει όμως, δεν υπάρχει. Δεν πειράζει, το τάσμα θέλω να πάρω. Εντάξει, ωραία. Ωραία. Ναι. Αυτά λοιπόν. Θα δούμε θα κάνει το βράδυ. Ας είναι μισή-μισή, δεν πειράζει. Ωραία. Λοιπόν, καλή συνέχεια και σε σένα. Να είστε καλά. Θα σε ακούσουμε στην πορεία σίγουρα μες τη μέρα. Σας ακούω κάθε μέρα, να ξέρω. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, Ντουμπάι. Λοιπόν, αυτά και από το Σταύρο Κόλκα. Έχει μένει αυτή, είπε τώρα. Έπαθα πλάκα από το τέτοιο. Γιατί το είχα πάρει χαμπάρι καθόλου. Ναι, ναι, θα σου δείξω στο διάλειμμα να το διαβάσει όλα. Υπέροχα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λύθηκαν τα προσωπικά του θέματα και τώρα μπορεί να βγει εκτός Ισπανίας. Λοιπόν, Σάλκε Μάντσεστερ Σίτι. Σίτι. Ατλέτικο Μαδρίτης Γιουβέντους. Juventus. Manchester United, Paris Saint-Germain. Παρί. Τόσο σίγουρα. Ποια Manchester United. Tottenham, Dortmund. Tottenham. Όχι, και η Dortmund είναι καλή. Δεν ξέρω. Αμφίροπο. Lyon, Barcelona. Λογικά Barcelona. Ρώμα, Πόρτο. Θα κάνουμε ανατροπή και θα είμαστε με κονσέσα ο Πόρτο. Ναι, ρε, με Σέτζιο είμαστε. Πόρτο. Άγιαξ, Ρεάλ, Μαδρίτης. Καλά, Ρεάλ, ναι. Καλά, να μου πει και Λίβερπουλ, Μπάγκερν Μονάχου. Λίβερπουλ. Όχι, τι είναι. Ο Άγιαξ μια χαρά είναι φέτος, ρε. Δεν βλέπουμε την. Ναι, αυτό λέω και Ρεάλ φέτος δεν είναι πολύ, αλλά Ρεάλ. Και η Λίβερπουλ λέμε. Δεν βλέπουμε την Bayern. Αντιπαθητική ομάδα. Πιστεύεις ότι η Λίβερπουλ θα την πατήσει την Bayern? Εντάξει, με... να εύκολα. Κάτι, να σου πω λίγο κάτι όμως. Είναι βαριά η φανέλα της Bayern. Αγάπη, δεν θέλω να ξανυχθείς έτσι. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει, Νικό. Είσαι έμπειρη. Δεν τη βλέπουμε την Bayern. Είναι μια αντιπαθητική ομάδα. Δεν πρέπει να υπάρχει. Τα παιχνίδια πότε είναι, θα Φεβρουάριο, ε? Είναι οι πρώτοι αγώνες 12 και 13 Φλεβάρι. Η επαναληπτική 19 και 20 και μετά. 5-6 Μαρτίου 12-13 βλέπω εδώ. Ναι. Ωραία. Ωραία. Περιμένουμε τον κύριο Παλίκα, αγάπη, να μάθουμε τον επόμενο τίπολο του ΠΑΟΚ, άμα είναι. Τι είναι στις δύο, είναι. Μπατέ Μπορίσοφ. Είσαι προκλητικός, Νίκο Μασχοβίτη. Μόνο μία ομάδα του συλλόγου συνεχίζει στην Ευρώπη. Μόνο μία. Μόνο μία. Περήφανη πάντα. Τη βρίσκει η σεζόν στην Ευρώπη πάντα. Πάντα. Okay. Καλά, όχι πάντα. Μετά τα Χριστούγεννα. Όχι πάντα. Τη βρίσκει. Όχι πάντα, οκ. Okay. Αλλά είναι εκεί. Άξε, και να μην πω ότι είναι η μοναδική ομάδα που Champions League, έτσι. Έστω και σε αυτό. Ναι, ναι, εντάξει. Είναι πραγματικότητα. Καταρχάς το έχει κουρεύσει το μαλλί, το έχει φυλάρει για την ακρίβεια το μαλλί. Έτσι δεν είναι όπως ήταν πριν λίγο κανένα μήνα που ήταν εντελώς ίσιο μέχρι εδώ κάτω. Προτιμούσε εκείνο. Το έχει κάνει λίγο κότσιρα στο μαλλί. Δεν σε θυμίζει Τζον Λένον κάπως. Σε πιάνει μια ιδέα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Όχι, έχουμε κι άλλο. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να δούμε ό,τι άλλο έχει από μπάσκετ, από βόλεϊ, από χάντμπολ. Ήταν γεμάτο το Σαββατοκύριακο. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε ΠΑΟΚ 24 στον Λίμπερο με Νίκο Μοσχοβίτη και Αγάπη Γαβριλίδου. Θα πάμε τώρα λίγο και στο Ραφαήλ Καϊδατζή, να μας πει τι έγινε στο βόλεϊ και χθες στο χάντμπολ, όπου βέβαια ήταν αυτή η τεράστια επιτυχία που ήταν τα δύο παιχνίδια μαζί, το ένα στη Νεάπολη. ΠΑΟΚ και το άλλο στο Παλατάκι. Κατάμε στην Νεάπολη, από όσο ξέρω. Εντάξει, πιο μικρό το γήπεδο, βέβαια. Ναι, ήτανε. Εντάξει, και στο Παλατάκι καλή παρουσία έχει ο κόσμος. Θα μπορούσε παραπάνω, σίγουρα. Αλλά να σου πω κάτι, ίσως έπαιξε ρόλο το και η εβδομάδα με πολλούς αγώνες. Δηλαδή ήταν Τετάρτη με τη Βενέτσια. Ναι, αλλά ήταν εσύ να σου πω κάτι. Είναι δύσκολο να πας στο Παλατάκι δύο και τρεις φορές την εβδομάδα. Συμφωνώ σε αυτό. Και σαν απόσταση. Δηλαδή, εγώ έχω δικά μου άτομα που το σκέφτονται να πάνε εκεί δύο φορές, ας πούμε. Ναι. Και ήταν okay. Πολύ αγώνα. Και σίγουρα έπαιξε ρόλο, ναι, ήταν και το handball στις 5. Yeah. Λοιπόν, καλησπέρα Ραφαήλ. Καλησπέρα, παιδιά. Τι γίνεται, ρε φίλε, πού σε πετυχαίνουμε? Όλα καλά, εσείς πώς είστε? Τι γίνεται, μια χαρά κι εμείς. Από πού θα ξεκινήσουμε? Ετοιμαζόμαστε για την κλασική Media Day του ΑΣ ΠΑΟΚ άλλη μια εβδομάδα για να έχουμε και τους αθλητές να μας μιλήσουν και για το πώς πήγαν το Σαββατοκύριακο και για το τι ακολουθεί φυσικά. Νομίζω ότι εντάξει, τις εντυπώσεις του Σαββατοκύριακο έκλεψε το handball ανδρών με την σπουδαία νίκη που πέτυχε επί της ΑΕΚ. Στο κλειστό της Νεάπολης, το οποίο παρά το γεγονός ότι δεν ήταν γεμάτο, υπήρχε μια πάρα πολύ θερμή ατμόσφαιρα από τους φίλους του αντικεφάλου. Έδειξε ο ΠΑΟΚ πολύ καλά στοιχεία στο παιχνίδι του, κυρίως στην άμυνα, όπως ακριβώς είχε κάνει και με τον Ολυμπιακό. Εκεί του έλειπε η ουσία στην επίθεση, την είχε χθες με την ΑΕΚ και πήρε αυτή τη σπουδαία νίκη που το ανεβάζει στην δεύτερη θέση μαζί με την Ένωση. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό γιατί εντάξει, υπήρχαν κάποια ερωτηματικά στο ξεκίνημα της σεζόν και κάποια σκαμπνευάσματα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, αλλά η ομάδα φώναξε παρόν χθες.
Ναι, σημαντική νίκη και από βαθμολογική και κυρίως από ψυχολογική άποψη, όπως είπαν και οι παίκτες και ο Στέλιος Ιρεκίδης. Ακολουθούν άλλα δύο μάτς για τον ΠΑΟΚ επίσης σημαντικά. Την Τετάρτη είναι το knockout μάτς με την Πηλαία στην Μίκρα. Τυπικά εκτός έδρας για τον ΠΑΟΚ. Είναι knockout αναμέτρηση για την φάση των 8. Και το Σάββατο πέφτει η αυλαία του πρώτου γύρου με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται πάλι εκτός έδρας με την ΧΑΝ. Ραφ, αυτό το μάτς με την ΑΕΚ. Δηλαδή η ΑΕΚ είναι και πάλι φέτος μια από τις ομάδες που διεκδικούν πράγματα. Δηλαδή έχει την ίδια, αγωνιστικά έτσι, έχει την ίδια σημασία με τα παιχνίδια των προηγούμενων χρόνων ή απλά τώρα και οι δύο ομάδες είναι λίγο σε μια περίεργη φάση. Η ΑΕΚ και φέτος είναι το ίδιο ενισχυμένη όπως ήταν και πέρσι. Θα είναι μέσα στις ομάδες μαζί με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ που θα διεκδικήσουν τους τίτλους. Mm-hmm. Άλλωστε η ΑΕΚ έχει πάρει και βαθμό από τον Ολυμπιακό στο μεταξύ τους ντέρμπι, αναδείχθηκαν ισόπαλοι. Απλώς νομίζω ότι δεν βρέθηκε χθες σε καθόλου καλή ημέρα επιθετικά, αλλά και ο ΠΑΟΚ την κατάφερε να κάνει όλα τα τούτης, να τα απομονώσει τα επιθετικά της. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ, γιατί έδειξε ότι είναι πάρα πολύ κοντά και στον Ολυμπιακό αλλά και στην ΑΕΚ με την μέχρι στιγμής εικόνα του. Mm-hmm. Ραφαήλ, από την άλλη, στο βόλεϊ δεν ήταν το ίδιο καλό το παιχνίδι το Σάββατο. Εγώ από ό,τι κατάλαβα από το φίλο μας τον Ραφαήλ Γκαϊδατζή, δεν ήταν και κάτι τόσο μη αναμενόμενο. Η εικόνα της ομάδας, όχι το 0-3 από τον Ολυμπιακό. Ναι, έτσι, αυτό ψυχανεμίστηκα. Κάνω λάθος, φίλε μου Ραφαήλ? Όχι Νίκο, νομίζω ότι ήταν ακριβώς μία από τα ίδια για τον ΠΑΟΚ δυστυχώς. Στο πρώτο σετ δηλαδή, ενώ παρόλο βρέθηκε πίσω στο σκορ, έβγαλε αντίδραση, μείωσε, πάλι στο κρίσιμο σημείο του έλειπε η ουσία, το έχασε. Στο δεύτερο σετ κατάφερε να το χάσει, ενώ ήταν μπροστά στο σκορ, υπήρξε και αυτή η αλλαγή από το Στάνκ που έβγαλε τον Τζούριτς και τον Φιλίπποφ από το παιχνίδι. Και εκεί αντί να βοηθήσει την ομάδα την αποδιοργάνωση αυτή η διπλή αλλαγή. Και στο τρίτο σετ δεν εμφανίστηκε ποτέ ο ΠΑΟΚ, κάτι το οποίο κάνει αρκετές φορές μέσα στην σεζόν. Και αυτό έφερε την δεύτερη ήττα μέσα σε λίγες μέρες από τον Ολυμπιακό, με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ και να μένει εκτός τελικών του League Cup, αλλά και να μένει και 7 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό στην μάχη για την πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Mm-hmm. Πάντως, Ραφαήλ, στο ξεκίνημα του αγώνα, λίγο που το είδα, ο Τζούριτς, στα δικά μου τα μάτια, ήταν σχετικά καλύτερος από τα προηγούμενα παιχνίδια. Δεν ξέρω τώρα συνολικά σαν εικόνα πώς ήταν, πώς τον είδες και εσύ, αλλά όσο το είδα, ήταν λίγο καλύτερος. Ισχύει. Ήταν, νομίζω, από τα καλύτερα του παιχνίδια φέτος, αν όχι το καλύτερο. Γι' αυτό ίσως και υπήρξε και αυτή η απορία για την αλλαγή, η οποία είναι στο δεύτερο σετ, σε ένα κρίσιμο σημείο δηλαδή, που ενώ ο Τζούριτς φαινόταν ότι ήταν σε καλύτερη κατάσταση σχέση με τα προηγούμενα μάτς, βγήκε αντί του Μάρκες. Τελείωσε αυτή η σειρά των αγώνων με τον Ολυμπιακό, την αφήνουν στην άκρη οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Το κλίμα το οποίο βγαίνει είναι ότι κοιτάμε το μάτς με την ΑΕΚ, αυτό τουλάχιστον ήταν το κλίμα που βγήκε το Σάββατο το βράδυ. Κοιτάζουμε τώρα το εκτός έδρας μάτς με την ΑΕΚ, εξίσου σημαντικό. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε το τι θα γίνει και αν θα χρειαστούν αλλαγές και το πώς θα πορευτεί η ομάδα για τους στόχους μέσα στην σεζόν. Μάλιστα. Ωραία, ωραία Ραφαήλ, σε αφήνουμε να συνεχίσεις εκεί τη δουλειά σου, φυσικά και στη Media Day. Καλέ φίλε, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια Ραφαήλ. Λοιπόν, πήραμε λίγο το ρεπορτάζ που είχε κάνει και με handball και με βόλεϊ που ήταν γεμάτο Σαββατοκύριακο. Ξανά και με σημαντικά παιχνίδια, είναι η αλήθεια. Ναι, μεγάλα παιχνίδια. Και για το τμήμα βόλεϊ και για το τμήμα handball. Η αποστολή του Μπασκετικού ΠΑΟΚ έχει φτάσει στο Ντίσσελντορφ, αγάπη Γαβριλίδου, να ξέρεις. Πάει τώρα οδικά προς Βόνη, δεν είναι μακριά. Μια ώρα, δεν είναι τίποτα. Α, εντάξει, ναι. Είναι κοντά η Βόνη με τον Ντίσσελντορφ. Εκεί είναι συνηθισμένοι στο να αφήνουν ό,τι και να γίνει στο προηγούμενο παιχνίδι. Δηλαδή το μάτσο του Παναθηναϊκού. Δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να μείνει και πάρα πολύ σε ό,τι έγινε. Παρότι έγινε χθες το απόγευμα αυτό το παιχνίδι, είναι τόσο κοντά το επόμενο μάτς στην έδρα της Telekom Bonus που δεν μπορεί να μείνει και πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ σε ό,τι έγινε του Παναθηναϊκού. Δεν ήταν κακός ο ΠΑΟΚ. Απλά είχε την ατυχία να πετύχει τον Παναθηναϊκό σε πολύ καλή ημέρα, ναι, και να κάνει πράγματα τα οποία δεν συνηθίζει να τα κάνει. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν είναι ομάδα φέτος η οποία στηρίζεται πολύ στο τρίποντο. Χθες είχε 45% στο παλατάκι. Είναι μια ομάδα που πλην του καλάθι πολλές φορές στη δημιουργία της ορίζεται. Χθες έδωσε 29 assist. Δηλαδή στα δικά μου τα μάτια όταν πετυχαίνεις μια τέτοια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό σε τέτοια ημέρα, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να μαζέψεις τη διαφορά. Ο ΠΑΟΚ το πάλεψε ως το τέλος. Ως το τέλος δηλαδή και μέχρι τα τελευταία 2-3 λεπτά πάλευε για να κάνει την ανατροπή, αλλά είχε πάντα τις απαντήσεις ο Παναθηναϊκός. Και όταν δεν του βγαίνανε και κάποια πράγματα που μπορεί να είχαν να κάνουν με συνεργασίες και όλα αυτά, έβγαζε την ατομική του ποιότητα. Ας πούμε, παίχτες όπως ο Λάγκφορντ που
Okay, για την Ελλάδα είναι. Για τέτοια παιχνίδια στην Ελλάδα είναι τρομερή πολυτέλεια. Μπορεί για την Ευρωλίγα να έχει βαρύνει λίγο, αλλά για την Ελλάδα είναι τρομερή πολυτέλεια. Ακόμα και την Ευρωλίγα είναι πολυτέλεια, αλλά τέλος πάντων δεν τον έχουμε δει μέχρι τώρα εκεί. Το θέμα για τον ΠΑΟΚ είναι τώρα στο επόμενο μάτς αύριο στην έδρα της Telekom Βόνης να έχει όσο να τον περισσότερες επιλογές. Γιατί ας πούμε ο Γκόστας έπαιξε με ένεση, ο Τέμπης δεν έπαιξε καθόλου. Είναι εκτός ο Μαργαρίτης. Υπάρχει ζήτημα στο rotation. Χθες το παιχνίδι βγήκε ουσιαστικά από 8 παίκτες. Ναι. Έπαιξε και λίγο και Αθηναίο γιατί τράβηξε πολύ ο Χάτσερ που πήγε καλά επιθετικά. Δεν έπαιξε ο Τέμπης καθόλου, δεν έπαιξε καθόλου ο Τσόχλας. Ήταν εκτός ο Πόουπ. Δεν έπαιξε καθόλου ο Σχίζας. Δηλαδή το rotation του ΠΑΟΚ. Αυτό έγινε και στο παιχνίδι με τη Βενέτσια που το κέρδισε. Το rotation του ΠΑΟΚ λοιπόν μικραίνει. Έτσι. Ενώ έχει επιλογές, ενώ έχει βάθος. Λίγο κάποιοι μικροτραυματισμοί, λίγο τα παιχνίδια έτσι όπως βγαίνουν. Μικραίνει το rotation σιγά σιγά έτσι. Και έχει θέμα φυσικά με στη ρακέτα του. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχει ζήτημα. Χθες πάλι σε αρκετά σημεία του αγώνα έπαιζε με τον Jones στο 4. Ή τέλος πάντων πρέπει να θυσιάσει κάτι στην άμυνά του, να το πω έτσι, για να έχει περισσότερες επιλογές μέσα στη ρακέτα του. Γιατί λείπει ο Μαργαρίτης, ο Pope ναι μεν είναι στην ομάδα αλλά δεν έχει ρόλο, είναι εκτός, προσθήκη μόνο με θαύμα θα γίνει, οπότε πορεύεται έτσι. Και δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ έχει παιχνίδια τα οποία είναι πολύ επαιτητικά, έτσι. Mm-hmm. Τη Βενέτσια την κέρδισε με αυτόν τον τρόπο και του αξίζουν συγχαρητήρια. Το αυριανό παιχνίδι πάλι είναι πολύ επαιτητικό γιατί έχει μια ομάδα που είναι ανισόρροπη. Η Βόνη τι ρεκόρ έχει? Είναι στο 3-5 γιατί η Telekom Βόνης είναι τελικό στο παιχνίδι αύριο. Mm-hmm. Γιατί ο ΠΑΟΚ με τη Βενέτσια είναι στο 3-5, στο 5-3, η Χάπο Ερχολών είναι στο 6-2 και την Ερήφη στο 7-1. Αν η Telekom Βόνης χάσει αύριο, είναι εκτός. Έχει ελπίδες ακόμα, ναι. Αλλά μένει πίσω πολύ για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League. Οπότε, και επειδή είναι μια ομάδα που είναι όπως τη χαρακτήρισε, είναι ισόρροπη, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη μαζί της. Δηλαδή έχει κάνει και δύο αλλαγές στο ρόστερ της, λόγω τραυματισμού η μία και η άλλη τακτικά. Έχει φέρει δύο καινούριους παίκτες. Παίζει με έναν τρόπο που ο ΠΑΟΚ το έχει συναντήσει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια με γερμανικές ομάδες και ζορίζεται πολύ κόντρα σε αυτές. Και αν σε αυτά τα παιχνίδια, αύριο ας πούμε, που θες αθλητικότητα, παίκτες, rotation και όλα αυτά, δεν το έχεις, πρέπει να ποντάς λίγο στην κακή μέρα του αντιπάλου. Δεν είναι σε καλή φάση η Βόνη, είναι η αλήθεια. Έχασε χθες από την Bamberg, το έπαιξε το παιχνίδι, στην έδρα της Bamberg, που είναι ομάδα που διεκδικεί το τίτλο στη Γερμανία. Και την προηγούμενη εβδομάδα είχε χάσει από την Ludwigsburg, αν θυμάμαι καλά. Με την Ρίφη το πάλεψε πολύ για να μην χάσει την προηγούμενη εβδομάδα στο Champions League, έχασε την παράταση. Έχει ένα σερί ητών η Telekom, δεν είναι σε καμιά τρομερή κατάσταση. Αλλά είναι πολύ περίεργη ομάδα. Θα έχει κόσμο, πάω και εκεί σίγουρα. Θα έχει και πολύ κόσμο από ό,τι μαθαίνω. Πολύ κόσμο. Τηρούμε των αλλαγών, έτσι. Σε ένα εκτός παιχνίδι μπασκετικό. Γιατί όντως υπάρχει εδώ και καιρό κινητοποίηση από τα παιδιά εκεί στη Γερμανία. Είναι και από ό,τι καταλαβαίνω, η Βόνη γενικά εύκολα προσβάσιμη πόλη. Δεν είναι ούτε πολύ πάνω, ούτε πολύ έτσι, μακριά. Και αναμένεται να υπάρχει έτσι καλή στήριξη αύριο το βράδυ εκεί στο γήπεδο της Telekom Βόνης. Προπόνηση που έκανα, θυμάμαι καλά, έχει 8 σήμερα. Λογικά θα κάνει προπόνηση και αύριο το πρωί. Και να δούμε λίγο τι παίζει είτε με τον Τέπιτς είτε με τον Γκος. Εντάξει, ο Γκος λογικά θα παίξει. Δεν είναι ότι τίθεται θέμα απουσίας του. Αλλά πάλι υπάρχει ένα ζήτημα που τον απασχολεί. Έτσι. Δηλαδή, χθες ο Γκος δεν ήταν σε καλή μέρα. Τον αντιμετώπισε καλά ο Παναθηναϊκός. Και μόνο ότι παίζει με ένεση, εντάξει. Αυτό ακριβώς. Ενοχλήσεις τα έχεις, ένα θέμα αυτό έχεις. Αυτό. Λοιπόν, κάπως έχουν τα πράγματα για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να μείνει πολύ σε ό,τι έγινε χθες. Τα αφήνει πίσω. Προχωράει, πάει στο επόμενο μάτς που είναι στην έδρα της Telekom Βόνης αύριο το βράδυ. Σε 9 αυτό το παιχνίδι, έτσι. Λοιπόν, ωραία, νομίζω. Ωραία, 9 η ώρα. Παναγία μου. Παναγία μου. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Το ΠΑΟΚ 24. Σταύρος Κόλκας, είπαμε και στο Ρίξο Αναστασιάδη, θα είναι στη Λιπαδιά. Δεν παίρνω όρκο ποιος θα κάνει τη μετάδοση, το είπε και ο Σταύρος. Βλέπω Στέργιο να ξεκινάει και αν ζορίζεται λίγο ο Σταύρος να παίρνει το μικρόφωνο, κάπως έτσι. Αυτά από εμάς. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Αργότερα στις 7.30 και λίγο πιο νωρίς φυσικά το ρεπορτάζ πριν το μάτς και στις 7.30 μετάδοση και μετά όλο το post-game από εδώ. Καλή συνέχιση, ό,τι κάνετε.